Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάω 24 στον Λίπεδο 104,4. Θα ακούσετε μέχρι και τις 2. Μεγάλη μέρα σήμερα. Αναστασία, ποιος έγινε μπαμπά σήμερα? Σταύρος Κόλκας έγινε μπαμπάς. Να του ζήσει, το ευχόμαστε και από τον αέρα. Ό,τι επιθυμεί ο Σταύρος και το μωρό. Το μωρό πραγματικά να αντέξει αυτά που έρχονται. Είναι ένα πανέμορφο αγοράκι. Να του ζήσει και στη Λία και στο Σταύρο. Και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε όλοι από εδώ. Θα πάμε παρέα σήμερα με τον Νίκο Μοσχοβίτη που θα είναι σε λίγο μαζί μας. Θα δούμε τι υπάρχει στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, τι υπάρχει γενικότερα στο ελληνικό και όχι μόνο ποδόσφαιρο. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς πάλι αγώνων επιτέλους. Μετά από 2 εβδομάδες με εθνικές ομάδες που δεν είναι και ό,τι καλύτερο, είναι η αλήθεια για όλους μας. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα παιχνίδι μπροστά του το Σάββατο με τον Ατρόμητο και ο Αμπέλ Φερέιρα και οι παίκτες του προετοιμάζονται γι' αυτό. Από την άλλη, γενικότερα υπάρχουν διάφορες συζητήσεις γύρω από την επανέναρξη του πρωταθλήματος και διάφορες ειδήσεις προκύπτουν και από τις υπόλοιπες ομάδες. Πρώτη μέρα για τα σχολεία, για τα παιδιά. Ανοίγουν επιτέλους τα σχολεία. Βλέπουμε εδώ τον αρχηγό, τον Αντελίνο Βιερίνια, να πηγαίνει τη μικρή του στο σχολείο. Αναστασία, bye Κριστίνα, first day of school. Στεναχωριέται λίγο ο Αντρέ. Θα μείνει μόνο τη γυναίκα του, ναι. Λέει εδώ το κορίτσι μας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν συνεχίζει την προετοιμασία του για τον Ατρόμητο με συγκεκριμένα δεδομένα, με παίκτες να παραμένουν εκτός, με άλλους να επιστρέφουν και ο Εσίτη επιστρέφει σιγά σιγά και ο Μιχάη επιστρέφει και ο Λιμιός και σιγά σιγά ο Αμπέλ Φερέιρα θα έχει όλους τους παίκτες του για να ξεκινήσει την προετοιμασία για το παιχνίδι. Η προπόνηση ολοκληρώνεται αυτή την ώρα με ένα διπλό στη Μεσήμβρια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί στην πορεία της ημέρας. Κυρίως πάλι για το κομμάτι των τραυματιών, γιατί κατά τα άλλα φυσική κατάσταση περισσότερο δούλεψαν την προηγούμενη εβδομάδα και λιγότερο τώρα. Και στο κομμάτι της τακτικής, εκεί δίνεται το βάρος με φόντο τον Ατρόμητο. Υπάρχει από χθες η είδηση τέλος πάντων της συμφωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ με τον Λευτέρη Δούκα, ο οποίος αναλαμβάνει την θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας στον ΠΑΟΚ, καλύπτει το κενό του Κυριάκου Κυριάκου. Λέγαμε εδώ χθες το πρωί ότι περιμέναμε εξελίξεις στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ έκανε κουβέντες, είχε πει ότι θα υπάρξει άτομο για αυτή τη θέση. Τελικά είναι ο Λευτέρης Δούκας, ανακοινώθηκε και επίσημα χθες το μεσημέρι. Εντάξει, είναι λογικό η προσοχή πλέον να δίνεται στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά είναι και αυτές διάφορες ειδήσεις προκύπτουν που έχουν τη σημασία τους. Περιμένουμε και για το ΠΑΟΚ TV ανακοινώσεις. Τι θα ισχύσει με τα πακέτα, πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Και αυτό μέχρι αύριο Παρασκευή περισσότερο θα έχουμε νέα και για αυτό το κομμάτι. Το λένε και στον ΠΑΟΚ, το προαναγγέλουν και είμαστε σε αναμονή. Και από εκεί και πέρα, είπαμε και χθες ότι έχει κλείσει ουσιαστικά το κομμάτι του Μάριο Μπράνκο. Ο Ιβάν Σαββίδης δεν έκανε αποδεκτή την παραίτησή του. Ο Μπράνκο συνεχίζει. Θέμα βρίζα πλέον δεν υπάρχει, έχει τελειώσει για άλλους λόγους αυτό. Οπότε έχει κλείσει και αυτό το θέμα και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά πρέπει λίγο να ενεργοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα. Το κάνει αυτές τις ημέρες, είναι η αλήθεια. Γιατί πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει και το γύρω-γύρω που κατά τα ψέματα το έχουμε πει και με τον Σταύρο και με τον Στέργιο εδώ πολλές φορές. Λίγο αυτό το διάστημα μετά τον Άγιαξ, σαν να υπήρχε μία αδράνεια και γενικότερα και στην ΠΑΕ. Το ξεπερνάμε όμως σιγά σιγά, γίνονται διάφορα βήματα και προχωράμε. Για το ΠΑΟΚ TV είναι σίγουρο ότι θα μεταδοθεί από εκεί το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τον Άρη. Απλά αυτό που περιμένουμε ουσιαστικά είναι τα πακέτα που θα υπάρξουν μέσα στη σεζόν. Και αν θα υπάρξει κάποια άλλη ανακοίνωση για το κανάλι γενικότερα. Για το κανάλι του ΠΑΟΚ στο YouTube, που φαίνεται ότι δίνει ιδέες. Γιατί και η ΑΕΚ λέει κάπως το σκέφτεται, και ο Αχιλλέας Μπέος προανήγγειλε ότι αν όντως προχωρήσει η εξαγορά της Nova από την εταιρεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα αποχωρήσει και ο Βόλος από την Nova και θα κάνει δικό του κανάλι. Γενικότερα υπάρχει μία τάση αυτό το διάστημα προς τα εκεί. Από την άλλη, έχει ξεκινήσει κουβέντα και την κεντρική διαχείριση για μία ακόμη φορά. Κανένας δεν ξέρει σε αυτή τη φάση αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Αλλά το έχουμε πει τόσες φορές. Το κακό είναι ότι πολλές ομάδες, περισσότερες μάλλον, δεν κοιτάνε το κοινό συμφέρον και κοιτά ο καθένας τον εαυτό του, τα δικά του συμφέροντα και πόσο διπλανός
θα είναι πιο ζημιωμένος από αυτόν. Με αυτή τη λογική δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Αλλά το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι το τηλεοπτικό είναι σε πρώτο πλάνο το τελευταίο διάστημα γενικότερα. Είναι αρκετές οι ομάδες που βγαίνουν μπροστά και αρχίζουν και μιλάνε γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει τραβήξει το δικό του δρόμο. Έχει επιλέξει το δρόμο του ΠΑΟΚ TV. Το έχουμε πει. Δεν ήταν μια επιλογή αναγκαστική. Δεν ήταν μια επιλογή που την ακολούθησε γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Είναι κάτι που το είχαν στο μυαλό του στην Τούμπα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι ότι έγινε λίγο βιαστικά. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά υπήρχε, το δούλευαν. Ήξεραν ότι μπορεί να γίνει. Ήξεραν ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα εφόδια για να το κάνει. Το έκαναν. Γίνονται συνεχώς βελτιώσεις. Γίνονται συνεχώς προσπάθειες να φτάσει σε όσο δυνατόν καλύτερο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι φαίνονται και τα αποτελέσματα. Δηλαδή ήταν πολύ διαφορετική η πρώτη κάλυψη αγώνα σε σχέση με την τελευταία με τον Πανιόνιο. Ήταν πολύ καλύτερο το επίπεδο στο τελευταίο. Γενικότερα είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή και αν γίνουν αυτά που θέλουν στον ΠΑΟΚ, θα μιλάμε για ένα ΠΑΟΚ TV ενεργό σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με διάφορα θέματα, με γεμάτο έτσι, πρόγραμμα. Αλλά περιμένουμε ανακοινώσεις για να πούμε πολλά περισσότερα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Είπαμε ότι ο Αμπέλ Φεραίρα και οι παίκτες τον εμβάζουν ρυθμούς για το Σάββατο. Χθες ο Βαρέλα, ο Ογκούστο και ο Καντουρί δούλεψαν ατομικά σε πιο υψηλή ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και σιγά σιγά αναμένεται να μπουν στο υπόλοιπο γκρουπ. Δεν ξέρω αν θα μπορεί κάποιος από τους τρεις να είναι διαθέσιμος και το Σάββατο. Η σημερινή προπόνηση ενδεχομένως να είναι καθοριστική. Αν δηλαδή σήμερα κατάφεραν να ανεβάσουν περισσότερο ρυθμούς, θα το μάθουμε σε λίγο. Ενδεχομένως να υπολογίζονται για το Σάββατο, αλλιώς δύσκολα θα μπορέσουν να υπολογίζονται. Ειδικά λέγαμε και χθες ότι ο Καντουρί είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να τον πιέσει πολύ. Απ' την άλλη ο Βαρέλα είχε αυτό το θέμα στην μέση από το παιχνίδι του Πανιόνιου που έγινε αναγκαστική αλλαγή, αλλά υπάρχει εκεί ο Ίγκασον που σου δίνει μια ασφάλεια μαζί με τον Κρέσπο και λες ότι okay, έχω ένα καλό δίδυμο. Και ο Αγκούστο που είχε χτυπήσει στο μάτς με τη Σλόβαν και αυτό σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα. Αυτοί είναι οι τρεις που έχουν τα θέματα και ουσιαστικά η προσοχή είναι εστραμμένη επάνω τους. Από εκεί και πέρα στις 10 και 4 το ξεκίνησε η προπόνηση, τώρα σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της και θα έχουμε νεότερα και από τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη έχει θέματα και ο Αναστασίου. Στον Ατρόμητο. Χθες δεν προπονήθηκαν ο Κυβρακίδης και ο Μέγερη και έλειπε και ο Χαρίσης που έχει μία ίωση. Εκτός είναι και ο Ανδρούτσος, ο οποίος υπέστη διάστρεμα χθες και εκτός απρόπτου τίθεται νοκάουτ και αυτός. Οπότε έχει και ο Ατρόμητος διάφορα προβλήματα δεξιά-αριστερά να αντιμετωπίσει. Ατρόμητος, ο οποίος δεν ξεκίνησε τόσο καλά τη σεζόν, αλλά είναι μία νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή με αρκετά διαφορετικό υλικό, πήρε αρκετούς παίκτες. Είναι ένα στοίχημα φέτος η χρονιά για τον Ατρόμητο, αλλά δεν μπορείς ποτέ να τον υποτιμήσεις. Έχει δείξει τελευταία χρόνια ότι είναι σταθερά σε ένα καλό επίπεδο. Είναι σταθερά από τις ομάδες που και δημιουργούν θέματα στον ΠΑΟΚ, προβλήματα αγωνιστικά και γενικότερα τον δυσκολεύουν αρκετά. Οπότε σίγουρα είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν και στο αγωνιστικό κομμάτι. Θα αντιμετωπίσει διάφορα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι και πολλοί παίκτες πριν διακοπή τουλάχιστον δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι για τον Αμπέλ Φεραίρα και τους παίκτες του αυτού του Σαββάτου. Και σίγουρα είναι πολύ σημαντικό γιατί μετά έχουμε πει ότι ακολουθεί μια σειρά αγώνων με πολύ μεγάλο δείκτη δυσκολίας. Ο Άρης την επόμενη Κυριακή. Μετά ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα για το ΜΑΤΣ με την ΑΕΚ. Μετά έχει τον Αστέρα στην Τούμπα. Μετά είναι η Λαμία. Κάπου εκεί είναι η διακοπή για τις εθνικές ομάδες ξανά. Οπότε, αν ο ΠΑΟΚ ξεκινήσει καλά το Σάββατο στο Περιστέρι και πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι μετά και την ψυχολογία την παίρνει και τον χρόνο τον παίρνει για να αντιμετωπίσει με ηρεμία το παιχνίδι με τον Άρη. Στη διαφορετική περίπτωση, βάζει ακόμη λίγη πίεση στο κεφάλι του. Πηγαίνει στον αγώνα με τον Άρη με όχι και τόσο καλό κλίμα γενικότερα. Στον ΠΑΟΚ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα ζητούμενο είναι οι νίκες. Μέσα από αυτές θα υπάρξει ηρεμία, μέσα από αυτές θα υπάρξει
γενικότερη ισορροπία στην ομάδα. Ο Αμπέλ Φερέιρα προφανώς θέλει και προσπαθεί ακόμη να περάσει διάφορα δικά του στοιχεία στην ομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα δούλεψαν πάρα πολύ στη φυσική κατάσταση που το είχε πει και ο Σταύρος στην προετοιμασία. Δεν μπόρεσαν να δουλέψουν τόσο πολύ γιατί κυρίως το μυαλό όλων ήταν στο παιχνίδι, στα παιχνίδια μάλλον με τον Άγιαξ. Οπότε ήταν πολύ λογικό να προσαρμοστεί κάπως η προετοιμασία. Και αναγκαστικά το κομμάτι της φυσικής κατάστασης δουλεύεται τώρα. Άλλοι παίκτες φορτσάρουν πιο πολύ τώρα, άλλοι παίκτες δουλεύουν πιο πολύ τώρα σε αυτό το κομμάτι. Θα γίνει και μία επιλογή προφανώς στα παιχνίδια, θα υπάρξει και λίγο ένα rotation. Είναι πολύ λογικό αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει Ευρώπη, οπότε ο Αμπέλ Φερέιρα θα πρέπει να μοιράσει το χρόνο στους παίκτες του και αυτό θα γίνει σε πρώτη φάση στο πρωτάθλημα γιατί το κύπελο αργεί πάρα πολύ. Με τη νέα τάξη πραγμάτων εκεί, ο ΠΑΟΚ παίζει το κύπελο Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχει ακόμη πολύ καιρό μπροστά του για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ένα παιχνίδι την εβδομάδα θα πρέπει ο Φερέιρα να μοιράσει κάπως το χρόνο στους παίκτες του για να αγωνίζονται σιγά σιγά όλοι. Αναστασία, δώσε λίγο μουσική. Από την άλλη και στο μπασκετικό ΠΑΟΚ σιγά σιγά υπάρχει δράση. Σήμερα το απόγευμα στις 7 ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του φιλικό κόντρα στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Κάποιες έτσι πρώτες εικόνες για τον Κώστα Φλεβαράκη από τους νέους παίκτες του. Ένα φιλικό βέβαια που είναι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα. Θα είναι και κλεισμένο το θυρών και δεν θα υπάρχει κάλυψη ζωντανή από πουθενά. Και δεύτερο φιλικό είναι την Παρασκευή, κόντρα στη Λεύσκη. Ένα ακόμη και αυτό νομίζω και κλεισμένο στο θυρών. Αν θυμάμαι καλά μας είχε πει και ο Νίκος ότι ούτε σε αυτό θα μπορεί να είναι κανείς. Και μετά νομίζω ότι ξεκινάνε τα μαυροσκούφια κατευθείαν. Και σιγά σιγά η ομάδα του Φλεβαράκη θα δώσει μια σειρά αγώνων για να μπει και στα επίσημα παιχνίδια, στο μάτσι τον Άρη και σε όλα όσα ακολουθούν. Είναι όλοι οι παίκτες εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες πραγματοποιήθηκε και μια συνέντευξη τύπου Παύλα ενημέρωση από την νέα σύνθεση της διοίκησης που υπάρχει για να υπάρξει μια πλήρης εικόνα για το πρώτο δίμηνο αυτό που έχει περάσει. Ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα. Ο Νίκος στην πορεία θα μας τα αναλύσει λίγο, γιατί πραγματικά μετά από καιρό ο ΠΑΟΚ έγινε εξωστρεφής, επικοινώνησε διάφορα πράγματα στον κόσμο, μοιράστηκε διάφορα πράγματα με τον κόσμο, εξήγησε την κατάσταση. Νομίζω πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση για όλους να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Εγώ κρατάω αυτή την ατάκα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ ότι η φετινή χρονιά πάει μήνα με μήνα, πραγματικά. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια δύσκολη σεζόν. Όπως έχει πει πάρα πολλές φορές και ο Νίκος και ο Σταύρος εδώ, επειδή δόθηκε η λύση στο ξεκίνημα τώρα και επειδή ο ΠΑΟΚ μπορεί να υπάρχει σε πρώτη φάση, γιατί ένα μήνα πριν δεν ήταν δεδομένο αυτό, δεν σημαίνει ότι έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι δύσκολη σεζόν. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσεις να πεις ότι βγάζω την χρονιά άνετα. Δεν υπάρχει αυτό στον ΠΑΟΚ. Για μία ακόμη φορά τονίζεται και ότι δεν μπορούμε όλοι να τα περιμένουμε όλα από την Ιμάνα Σαββίδη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει όσο μπορεί ο καθένας να βοηθήσει την ομάδα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από τον κόσμο για τα διαρκείας. Στην ΚΑΕ υπάρχει μια ικανοποίηση. Σίγουρα το νούμερο μέχρι στιγμής είναι μεγαλύτερο από την περσινή σεζόν. Πράγμα που σίγουρα είναι καλό. Αλλά η διάθεση συνεχίζεται, οι τιμές είναι πολύ καλές. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολες εποχές. Ξέρω ότι πολλοί έχουν πάρει και στο ποδόσφαιρο και μετά τα χρήματα ξεφεύγουν. Αλλά το μπάσκετ αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και νομίζω όχι μόνο οικονομική, αλλά και ουσιαστική. Να έχει το γήπεδο κόσμο, να μπορεί η ομάδα να έχει στο πλευρό της κόσμο. Είναι μια νέα προσπάθεια από όλους και από τη διοίκηση και από το αγωνιστικό κομμάτι, προπονητή, παίκτες. Θέλουν όλοι αυτοί τη στήριξη του κόσμου, θέλουν μια σταθερή βάση στο παλατάκι, να υπάρχει εκεί κόσμο σε κάθε παιχνίδι, να ξέρεις ότι έχω στο πλευρό μου αυτόν τον κόσμο που τον βλέπω και στο ποδόσφαιρο, τον βλέπω και στο βόλι, θέλω να το δω και εδώ. Συνεχίζεται τη διάθεση των διαρκείας κανονικά, οπότε όσοι θέλετε πραγματικά αξίζει φέτος να προμηθευτείτε το εισιτήριο και να βρίσκεστε στο παλατάκι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Δηλαδή μου πήγε η αίρεση και βλέπω διάφορα αφιερώματα και λέω πόσο έχουμε σήμερα.
Πότε γεννήθηκε το παιδί. Α, ναι, το παιδί του Σταύρου, ναι. Σταύρο, πολύ καλό αυτό. Ναι, 11 Σεπτεμβρίου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να πω ότι σε αποθεώνει ο κόσμος, θες, τι θες. Την αλήθεια να πω. Φίλος από το Στοκχόλμη, μας δίνει συγχαρητήρια για τη μουσική. Η Αναστασία την επιλέγει τη μουσική, να ξέρετε όλοι, όχι εγώ. Έβαλε Motorhead στο πρώτο μισάωρο και υπάρχει εδώ πέρα ενθουσιασμός στον κόσμο. Και δεν σου φαίνεται. Και διασκευή κιόλας, λέει ο φίλος, έβγε. Του David Bowie. Εντάξει, Αναστασία, το είπαμε. Σε αποθεώσουμε στον αέρα. Να σου πω κάτι. Μπορείς να πηγαίνεις σε γάμους. Σε γάμους να παίζεις μουσική. Στο γάμο, ξέρεις, η ταρίφα είναι. Πέρσι έπαιζε, ναι. Περίμενε. Πήγαινες ως DJ ή ήσουν στο πακέτο του μαγαζιού που είχε και DJ. Α, έχει καλό, καλό σε μαρμητάκι. Σε μαγαζί της πόλης, Νίκο. Τι δεν έχει, ρε, αδερφή μου, όταν είχε κάνει τότε το γάμο τους 500 ευρώ τον είχε δώσει το DJ. Τσέπι όλα. Σε λάθος μαγαζί δούλευες. Όχι αυτό σε μαγαζί, είναι. Freelancer DJ θα είσαι. Όχι, σε γάμους. Όχι ρε, αυτά είναι σε μαγαζί. Γι' αυτό είπα. Γι' αυτό σε τρώγανε. Το μαγαζί έχει ένα πακετάκι που έχει το DJ μέσα, καταλαβες. Ενώ ο DJ ο freelancer στους γάμους έχει, εκεί είναι 4-5. Μια χαρά. Τι γίνεται κάποιο Γαβριλίδου. Θα αριθμούμε ένα ακόμα μέλος από 24, ε. Ναι, ρε, το είπα, το πρώτο είπα, έδωσα συγχαρητήρια. Μεγάλη στιγμή ζούμε. Εγώ συγκινήθηκα από αυτή τη φωτογραφία. Περνάνε τα χρόνια. Ναι. Φοβερά πράγματα. Ποιος να το έλεγε. Ποιος να το έλεγε πριν κάποια χρόνια. Καλά, το συγκεκριμένο δεν είχε κάνει με τα χρόνια, έχει να κάνει ποιος το έλεγε γενικά. Ναι, γενικά. Αλλά βλέπεις, όσο περνάει ο καιρός. Το μπαμπάκι. Ναι, ναι, όσο περνάει ο καιρός, βλέπεις. Νίκο. Μεγαλώνουν οι άνθρωποι. Οριμάζουν. Όπα και άλλη μουσική από πίσω τέτοια. Τι έβαλε τώρα. Τώρα τι. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Όλα καλά, Νίκο. Όλα καλά. Υπάρχουν εδώ εξελίξεις. Από εξελίξεις. Παράπονο δεν έχουμε, είναι η αλήθεια. Έχουμε νέο πρόσωπο στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Καταρχάς, έχουμε ένα που δεν έφυγε, όπως αποδείχθηκε. Ναι, εντάξει, αυτό πάλι σου τώρα. Ναι. Έχουμε νέο πρόσωπο. Mm-hmm. Καλή αρχή να το ευχηθούμε. Επικοινωνίας, ναι, το Λευτέρη Δούκα. Είμαστε σε αναμονή για ανακοινώσεις για το ΠΑΟΚ TV. Τα πακέτα αυτά. Σωστά. Μέχρι Παρασκευή. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε. Και υπάρχει και η ομάδα η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της, Νίκο. Έχουμε πακέτο, ε. Ναι. Δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή περίπου. Που θα κινηθεί. Φίλος στέλνει μήνυμα και λέει ότι σε στηρίζει. Μάλιστα. Εμένα. Ανελέητα, λέει ο φίλος. Ωραία. Από άλλο ραδιόφωνο είναι. Πολύ ωραία. Συνάδελφος. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε εικόνα, λέω, για το ΠΑΟΚ TV γενικότερα, αλλά προφανώς θα πάμε σε παιχνίδι-παιχνίδι, μήνα και χρόνο, μάλλον. Νομίζω κάπως έτσι. Και επίσης, νομίζω ότι θα υπάρχει και λίγο. Μία γενικότερη κατάσταση όλη τη εβδομάδα. Δηλαδή να έχουμε κάτι έξτρα, κάποια εκπομπή ενδεχομένως. Ναι. Κάτι τέτοιο. Α, να εμπλουτιστεί. Καλά, κοίταξε, αυτό είναι και ως ένα βαθμό φυσιολογικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε εκείνο το μάτσο από τον Πανταλικό που έπαιξε πρώτη φορά το ΠΑΟΚ TV, το μάτσο ήταν Κυριακή και η απόφαση πάρθηκε. Μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Έτσι. Οπότε δεν λέω ότι έγινε στο πόδι. Προφανώς και υπήρχε μια προεργασία, αλλά γίνανε πολλά πράγματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Καπάκι ήταν επίσης κοντά τα παιχνίδια με την Σλόβαν και τον Πανιόνιο, οπότε δεν ήταν κάτι εντελώς συντονισμένο, ήταν πιο πολύ βλέποντας και κάνοντας, νομίζω, η όλη διαδικασία. Τώρα από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι συνεχίζει εκεί ο ΠΑΟΚ, νομίζω θα δούμε και λίγο πιο εμπλουτισμένη η κατάσταση. Και όχι μόνο συνεχίζει εκεί ο ΠΑΟΚ, βλέπεις ότι σιγά σιγά γίνονται κουβέντες και από γύρω-γύρω. Καλά, από κουβέντες μέχρι να γίνουν και κάποιοι άλλοι. Είναι μια απόσταση. Αγιλέας Μπέος χθες. Ναι. Βόλος TV. Ιάκ προχθές, ναι. Ναι. Εκείνο, ναι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει εκείνο, αλλά οκ. Okay. Κοίταξε. Το όλο θέμα έχει πολύ ψωμάκι. Έχει. Απλά νομίζω ότι και από τη μία πλευρά το πώς βγαίνει το ενδιαφέρον του Μαρινάκη για την Νόβα, τέλος πάντων. Mm. Και από τις άλλες πλευρές. Ναι. Πλην του πάω κάπως από δικός που μιλάει με πράξεις. Ναι. Γενικά. Οι άλλοι νομίζω πρώτα πετάνε λίγο τα άδεια, ναι, να δούνε αν θα γεμίσουνε, κόβουν λίγο αντιδράσεις και μετά κινούνται. Ή το κάνουν και μόνο για τις εντυπώσεις και σου λέει, ναι, έκανα αυτό το κομμάτι μου. Ναι. Οπότε λοιπόν, από το να βλέπουμε δημοσιεύματα, ξέρω εγώ, να βλέπουμε, γιατί δεν είναι μόνο, από την ΑΕΚ δεν ήταν μόνο το δημοσίευμα αρχικά, ήταν και μετά και οι opinion leaders της ΑΕΚ. Ναι, ήταν αυτή η στήριξη παράπλευρη, ναι, από όλες τις πλευρές. Ο Βόλος τώρα εντάξει, έχει αχιλλέα εκεί, είναι άλλη κατάσταση εντελώς.
δεν έχει τόσα media γύρω-γύρω για να το υποστηρίξουν τέλος πάντων. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε γενικά τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι και με το Μαρινάκη και την Νόβα, γιατί ο Μαρινάκης είναι ένας από αυτούς που ενδιαφέρονται. Ναι. Έτσι, υπάρχει και ο Αντένα με τους Αμερικάνους, όπως ξέρω. Νομίζω ήταν και ο Γουίτ με τη Βόντα από τον Αλλακή, δεν προχωράει κάτι, από ό,τι έχω καταλάβει. Και το αν θα γίνει. Πρέπει να ξεπεραστούν διάφοροι σκόπελοι για να φτάσουμε στο σημείο να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Εγώ νομίζω ότι η ΣΑΕΚ ειδικά είναι καθαρά επικοινωνιακό. Με όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Ότι βγήκε λίγο αυτό. Φάνηκε κιόλας γιατί βγήκε πολύ μπαμ. Mm-hmm. Δηλαδή μετά από τόσο καιρό, τώρα ας πούμε. Σε έπιες... Οι άλλες ομάδες που είναι στην Όλο. Ποιος θα έχει πρόβλημα. Ο Άρης έχει πρόβλημα. Ο Άρης. Πέρσι δεν είχε πρόβλημα που ακουγόταν και το Open. Ο Άρης Νίκο το δικό του κομμάτι κάνει. Τι. Μα ενοχλεί κάτι. Ναι. Θα μου πεις πέρσι όμως, ξέραμε δεδομένα το Open ήταν το Σαββίδι. Τώρα λέμε ότι μπορεί ο Μαρινάκης να αγοράσει την Νόβα. Μπορεί. Ναι. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Ναι, ναι, ναι. Αν γίνει, προφανώς θα δούμε αντιδράσεις. Και από τις άλλες ομάδες, το Παναθηναϊκό ειδικά. Μπορεί να έχουν ασχοληθούν με κάτι πιο σημαντικό, ρε παιδί μου. Και ναι. Να μην έχουν χρόνο να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι, κατάλαβες. Σου λέει ότι, εγώ παίρνω κάποια λεφτά. Δεν ασχολούμαι. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι η ΣΑΕΚ πάντως είναι λίγο. Έχει ρε παιδί μου πάτημα. Έχει πάτημα για να το κάνει. Ευθεία σε θέλω, ευθεία μπροστά έτσι. Όχι, το κινητό είναι. Α. Έχει το πάτημα για να το κάνει. Ναι. Έτσι, προφανώς και το έχει. Προφανώς και μέτρησαν λίγο τις αντιδράσεις του κόσμου. Έτσι. Αλλά το αντιδράω έτσι και βγάζω ένα κλίμα ότι θα κάνω το ΑΕΚ TV και θα φύγω από την Νόβα αν την πάρει ο Μαρινάκης και όλα αυτά. Μέχρι το να το κάνω είναι μια απόσταση μεγάλη. Δεν είναι τόσο εύκολο σου φαίνεται. Νομίζω ότι 10 άτομα να ρωτήσει τώρα, πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό, θα σου πούνε και οι 10 όχι. Για εκτίδε και οι 10. Ναι. Ναι. Σε υψηλή εκτίδα. Μα δεν νομίζω ότι του ενοχλεί κάτι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Στην ουσία του πράγματο. Mm-hmm. Επικοινωνιακό είναι γιατί βλέπω ότι αρχίζει μία, γίνεται μια κουβέντα, όλο αυτό. Να σου πω λίγο κάτι. Τι είναι, να πάμε σε ένα μέλλον. Ναι. 5 χρόνια μετά, ρε παιδί μου, λέω ένα παράδειγμα. Αφού σχέσουμε και τη διαχείριση, άκρη δεν θα βγάλουμε ποτέ. Δεν πρόκειται, ναι. Για να λειτουργούμε σαν κανονικό πρωτάθλημα. Να έχει κάθε ομάδα το δικό τη. Θα είναι τέλειο. Να πληρώνει ένα τον άλλο. Τέλειο θα είναι. Πέντε εδώ, πέντε εκεί. Ολυμπιακό Πάοκ, πέντε προ τον Ολυμπιακό. Οπ, το βλέπουμε μέχρι. Και ποιο θα κάνει μετά τον Ολυμπιακό. Άρης Πάοκ. Ποιο θα κάνει μετά τον Ολυμπιακό. Χρήσαντο post-game. Ωραία. Παπαδόπουλο στου πάγκου και τέτοια. Ωραία δεν θα είναι. Στον δρόμο που χάρασε ο Πάοκ μένα, αλλά δεν θα έχει ωραίο ψωμάκι. Βόλο TV, τόσο βόλο TV δεν ξέρω πού θα βρει ο Ευρωπαίο. Θα είναι ωραίο το team, ναι, στο καθένα. Ναι. Αν δούμε λίγο το ποτήρι μεσογεμάτο. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Να βλέπεις μετάδοση στυλ, τα συχάματα αυτά ή μετάδοση επίπεδου. Εκεί θα είναι πολύ. Κοίταξε, το Πάοκ μέχρι στιγμής κρατάει πολύ ψηλά τον πύχη. Ενέρεση. Τώρα πέρα την πλάκα. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ειλικρινά ότι αν γινόταν σε μια ιδανική εποχή αυτό, ναι. Ο Πάοκ θα πήγαινε έτσι όπως τώρα και όλοι οι υπόλοιποι θα ήταν τα συχάματα και αυτά. Λέσε. Δηλαδή πάλι εκεί θα ήμασταν οι πολιτισμένοι. Λέσε. Και πάλι θα ήμασταν οι γραφικοί για τους άλλους. Νομίζω ότι αλλάζουμε λίγο σιγά σιγά. Νομίζω. Ναι. Ξεστή. Ναι. Καλά, το ιδανικό θα ήταν αυτό. Σε 5 χρόνια. Εδώ εσύ... Δηλαδή ο Ολυμπιακός τη δείξε εγώ να πει συνθήματα και τέτοια. Όταν ήταν ο Αντρέ με τον Αλέξη τον Σπυρόπουλο, ναι. Είπε ο Αντρέ σε ένα πλάγιο του ΠΑΟΚ ότι η μπάλα δεν έχει βγει. Ναι. Αντάξω, το ΠΑΟΚ TV μέχρι τώρα, και το λέω για εσάς οι οποίοι είστε φίλοι άλλων ομάδων και δεν έχετε δώσει το τάλιρο. Ναι. Ή μπορείτε να το βλέπετε πειρατικά. Μπορείτε να παραδεχτείτε, τώρα πέρα από την πλάκα, ότι το επίπεδο και του pre και του αγώνα και του post game. Είναι μια κανονική παραγωγή σαν αυτό, ναι, που βλέπεις εγώ Cosmote TV Champions League. Φυσικά. Έτσι, όσον αφορά το κομμάτι δημοσιογραφικό. Και μάλιστα... Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα λίγο. Και με τον Πανιόνιο δεν νομίζω να είχε. Είχε και μια δήλωση ανθρώπου των αντιπάλων. Έτσι, και με τον Πανετολικό. Σίγουρα έχει με τον Πανετολικό. Αν θυμάμαι καλά, έχει και με τη Σλόβαν. Νομίζω ήταν δύσκολο βράδυ. Είχε. Ναι, δηλαδή... Δεν είναι μόνο ότι παίρνει τη μία πλευρά. Ναι. Οκ, προφανώς και παίρνει περισσότερο από τη μία πλευρά. Καλά, εντάξει. Φυσιολογικό, ναι. Αλλά. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει λειτουργήσει το PAOK TV μέχρι τώρα είναι πολύ normal. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα ξεπεράσει το κόμπλεξ του για το τάλιρο και θα θέλει να δείξει, εγώ, PAOK, ναι. Άρη την άλλη εβδομάδα. Έτσι. Που θες, δεν θες, δεν θα το αποφύγει την άλλη εβδομάδα. Μαθαίνω ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τα σπασμένα. Πολλοί κόσμος, ναι. Ναι. Και δεν είναι κάτι εύκολο να ελεγχθεί. Εδώ υπάρχει τόσα χρόνια. Ναι, δεν είναι κάτι εύκολο να ελεγχθεί. Η Νόβα για να το φτάσει σε ένα σημείο να το ελέγχει πέρασαν πολλά χρόνια. Που και πάλι υπάρχουν πολλοί που βρίσκουν. Ναι, ναι. Είναι ψαγμένοι, μια... αλλά βρίσκουν. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να ελεγχθεί αυτό. Αυτό θέλει.
Δεν πειράζει. Κάποιοι όμως δεν μπορούν να το κάνουν έτσι. Θα χρειαστεί να πληρώσουν. Ναι, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, όλοι έχουμε κάποιες φορές προσπαθήσει να δούμε κάποιο παιχνίδι μέσω τέτοιων site, παιδί μου, και είναι λίγο πρίξιμο. Ναι, είναι πολύ κρυμμιστικό. Ταλαιπωρείσαι ναι. λίγο. Παιδιά, μην ταλαιπωρείστε. Καλλιράκι. Είτε ήρθε και φίλοι του Άρη, δεν είναι κακό. Ναι, εντάξει. Χωταράκι, καλά. Θα καθίσουν να το δουν. Τι. Την ομάδα σου θα δει, φίλε, τι να κάνουμε. Πάω θα κάνει θυσίε. Όταν πα στο καφενείο και να πιει ένα ποτό, ξέρω εγώ. Κάθεσαι σπίτι σου. Πάω κάτι την άλλη εβδομάδα. Να δώσουμε και οδηγίε στου φίλου. Πώ συνδέεται με τη τηλεόραση που πρέπει να κάνει. Είναι... Χρήσα να σε δω, θα το εξηγήσουμε όλα. Βεβαίως. Ο Νίκος Παπαδόπουλος στο γήπεδο θα είναι, αλλά δεν θα χρειαστεί. Ναι, αλλά μόνο το που θα βλέπει τι φάσει, άμα έχει καμιά αμφισβητούμενη. Μπορεί και να μην βλέπει. Τι δεν θα κάνει, πώ δεν βλέπει. Τι να κάνουμε. Του διαβόλου πράγματα. Τι να κάνουμε. Δεν τα ελέγχουμε. Αυτό το οποίο δεν είχε στα πρώτα παιχνίδια. Δεν θυμάμαι αν είχε και φάση ανάλογη. Δεν θυμάμαι να έχουμε κάνει το σκηνικό με τη γραμμή για τα offside. Πρέπει να το δεν πρέπει να είχαμε ούτε με τον Πανιόνιο. Κάτι θυμάμαι στον Πανιόνιο. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Το είχα παρατηρήσει πάντως. Ότι δεν έχει φτιαχτεί ακόμα το σκηνικό, αλλά αυτά είναι πράγματα που γίνονται, παιδί μου. Okay. Από το γήπεδο τώρα, ό,τι βλέπω, αλλά αν θυμάμαι καλά, στον Πανιόνιο μπορεί και να. Περιμένουμε σε δράση άλλων ΠΑΕ, λοιπόν, μετά από αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα. Του... Όχι μόνο, δεν υπάρχει λόγο. Λέω, ασχολούνται, υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα. Να ξέρω, ψάχνουμε λοιπόν. Τι έχουν τελικό μπροστά του αυτοί οι δύο, ειδικά ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Ναι, υπάρχει ναι, αυτογραφία του Παναθηναϊκού που να μην γράφει για τελικό. Όσοι γράφουν είναι ο τελικό με τον τρίτη αγωνιστική τρεπαιδιά. Εντάξει, αυτό τώρα τι θέλουν και οι δύο. Καθένα θέλει νίκη. Πιο πολύ για χ το βλέπω για να πάμε. Μην πάμε με. Είναι τρίτη αγωνιστική. Δεν μπορεί να έχει τελικό τρίτη αγωνιστική. Okay. Ό,τι και να γίνεται. Εντάξει, μετά ο ένα έχει τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός έχει τον Ολυμπιακό. Ναι, οκ, okay, ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά τη χρονιά. Και... Okay. Αλλά δεν μπορεί να είναι τελικό τρίτη αγωνιστική. Συνεχίσουμε λίγο. Εντάξει, okay. Τι, ο καθένα δεν μπορεί. Τέλος πάντων. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, Νίκο. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε τώρα με τηλεοπτικά και τέτοια. Έχουμε σωστά. Πιο σημαντικά. Σωστά. Αυτό που λέτε είναι προβλήματι. Και οι εποχές είναι δύσκολες κιόλας. Δεν μπορείς να πας κόντρα με, με τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων σου. Έτσι, περιμένεις απλά να πάρεις τα χρήματα. Σωστό και αυτό. Έτσι. Σωστό. Εντάξει. Πιστεύω γιατί ότι έτσι ακριβώς το σκέφτονται. Για όλες τις ομάδες, το τηλεοπτικό είναι το μεγαλύτερο εσόδο του. Σε πολλές είναι και το μοναδικό. Έτσι. Ναι, σε πολλές οπότε, είναι το μοναδικό. Ναι, μπορείς να κάνεις και πάρα πολλά και μάλιστα όταν. Σε έχουν ανεβάσει και οικονομικά φέτος, έτσι, τυχαία. Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, ας πούμε, πήρε από την ΟΔΑ ένα καλό ποσό. Έτσι. Ναι. Παρότι από την ΕΡΤ πέρσι έπαιρνε λιγότερα. Έτσι. Τέλος πάντων, περιμένω να δούμε στην τράση και άλλων που δεν θα τις δούμε μάλλον. Όπως επίσης δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα οποία λέει η ΑΕΚ μπορούν να γίνουν πράξη, δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση. Εγώ ξέρω ότι πολλοί αεξίδες πάντως γέλασαν όταν το άκουσαν αυτό. Αεξίδες, ναι, ναι. Κανονικοί. Γιατί νιώθουν λίγο παραπάνω και καταλαβαίνουν mm-hmm. κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Επίσης, κάποια στιγμή όλοι μαζί θα προβληματιστούμε. Κάποια στιγμή, έτσι. Κάποια στιγμή. Που δεν, ούτε αυτό θα γίνει ποτέ. Ας δούμε, παιδί μου, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε με κεντρική διαχείριση η οποία θα μοιράζει κανονικά τα χρήματα για να έχουμε κάτι ανταγωνιστικό. Δεν θα το κάνουμε ποτέ. Δεν νομίζω να πιστεύω σε αυτή την κατάσταση ποτέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και. Έδαφος για να γίνει αυτό. Ναι, ακριβώς. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει, παιδιά. Εκτός να πάμε εντελώς στο άλλο επίπεδο πια, όπως λέγαμε πριν. ΠΑΟΚ TV, Άρης TV, Ολυμπιακός TV, Παναθηναϊκός TV, ΑΕΚ TV και να παίζουμε τέτοια μπάλα. Πρέπει να ασχοληθεί λίγο ο ένας με το κοινό συμφέρον, ο άλλος με το κοινό συμφέρον και όχι ο καθένας τον εαυτό του. Ναι, σωστά. Και όχι τον εαυτό του, πώς θα κάνει κακό στον άλλον. Ναι. Δηλαδή, εγώ μην πάρω παραπάνω, αλλά να πάρεις λιγότερα. Ναι, ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Ναι. Ή γιατί να παίρνει ο άλλος τόσα και εγώ να παίρνω τόσα. Πρέπει να πάρω περισσότερα. Όχι, ρε, σου λέω, δεν κοιτάει να πάρω παραπάνω. Κοιτάει να πάρει ο άλλος λιγότερα. Αυτό είναι το θέμα του. Ή να μην πάρει και τίποτα, όπως φάνηκε. Ναι, 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 ναι. Και μετά να παραγυρίζεις κιόλας. Και μετά, τέλος πάντων, άμα πεις αυτή την κουβέντα, δεν θα τελειώσει ποτέ. ΑΕΚ TV, παιδιά. ΑΕΚ TV. Και Βόλος TV. Και Βόλος TV. Αχιλλέας Μπέος. Το Βόλος TV, να σου πω, δεν έχει πιο πιθανό να το βλέπω το ΑΕΚ TV, να ξέρεις. Επειδή ο Μπέος είναι και γατώνει κανονικά. Δηλαδή, άμα το θέλει και το βάλεις και στο μυαλό, θα γίνει κιόλας. Σου λέω, το Βόλος TV είναι πιο πιθανό από το ΑΕΚ TV. Εδώ έχει γίνει ο Βόλος η πόλη της Ελλάδας, ρε. Τι εννοείς? Η πιο όμορφη πόλη έχει γίνει. Έχεις πάει τελευταία? Ποτέ δεν έχω πάει στο Βόλο. Δεν έχεις πάει στο Βόλο? Ποτέ. Ποια τρίκαλα, βρε, αντιτουριστικά. Όχι, Βόλος. Ωραία είναι τα τρίκαλα. Όχι, όχι, όχι. Πολύ ωραία είναι τα τρίκαλα, ρε. Όχι. Γιατί το έλασα το τουριστικό. Μια χαρά είναι τα τρίκαλα. Όχι, ρε, εσείς τώρα. Όχι, παιδιά, Βόλος. Έχετε πάει τη Βόλο και λέτε τρίκαλα. Έχω πάει τρίκαλα. Πριν από δύο χρόνια. Βόλος, πολύ ωραίο το ποτάμι εκεί πέρα, όμορφο. Όχι, όχι, όχι. Άκαπνη όλη η πόλη, παντού WiFi. Στο Βόλο πηγαίνει και βλέπει τα σκάφη, ρε, όλα μαζί. Η Ριβιέρα δηλαδή του Βόλου. Είσαι στον Πειραιά. Στην Καλαμαριά, μου τα έχει σοπεδώσει όλα εδώ πέρα. Δεν μπορώ, ρε. Τα έχετε σοπεδώσει όλα. Δεν έχω πάει στο Βόλο, δεν μπορώ να έχω άποψη, παιδιά, συγγνώμη. Βόλος, δεν έχει τύχει να πάω ποτέ. Μπαίνει στην πόλη και νομίζω ότι είσαι αλλού. Πριν δύο χρόνια είχε χιλιά, δήμαρχο.
Που πήγες εσύ, είχε. Ναι. Α, εντάξει. Τι δύο χρόνια, στο Βόλο πήγα και πέρσι. Α, πήγες, θα πάμε και φέτος. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία, ρε παιδιά. Εντάξει. Η Ριβιέρα, δηλαδή του Βόλου, αυτό θα μας πεις. Ναι. Οκ. Εντάξει. Κάπως έτσι. Τι να γίνει, Νίκο. Στο μπάσκετ. Θα τα πούμε μετά. Είσαι ικανοποιημένος από τη χθεσινή. Στο μπάσκετ. Ναι, είσαι ικανοποιημένος από τη χθεσινή. Την ενημέρωση. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Σε βλέπω προβληματισμένο. Ξεκινάμε και φιλικά σιγά-σιγά. Προβληματισμένος γιατί η κατάσταση την έχουμε μεταφέρει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Αν νομίζουν ότι. Όσοι ασχολούνται τέλος πάντων ότι όλα τα θέματα είναι κομπλέ και ο ΠΑΟΚ προχωράει. Οκ, okay, αλλά δεν είναι έτσι. Καλά θα ήταν να τα χειλήσει όλα τα θέματα, αλλά δεν τα χειλήσει. Και ίσα-ίσα χθες καταλάβαμε, έγινε γνωστό και πιο. Σε πιο μεγάλο βαθμό ότι τα θέματα είναι πολλά. Κατερίνα, καινούργιο παρακολουθούμε εδώ πέρα. Πρεμιέρα. Όχι πρεμιέρα. Έχει Μέγκη Τηρίου στο πάνελ. Μου είπε χθες μια συμπαρουσιαστρία μου το βράδυ στην εκπομπή. Έτσι μου είπε. Α, ναι, νάτι. Είδες. Α, και αυτός πήγε εκεί στο Open. Μεταγραφές έχουμε. Ναι. Χάσαμε Μουτζινά, αλλά έχουμε. Εντάξει. Υπάρχει δουλίτσα, γίνεται. Ευτυχείτε. Τι γίνεται σήμερα με τα μικρόφωνα, υπάρχει κάποιο θέμα με τα μικρόφωνά μας? Όχι, ρε, δεν είναι από το μικρόφωνο αυτό. Αυτό τα κινητά είναι μακριά. Όχι, δεν είναι από το. Το λιμάνι είναι, έρχονται πλοία. Και... περνάει ο ήχος μέσα. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα σιγά-σιγά. Παρέα με τα Welcome Stores Αλεξιάδης. Αν ψάχνεις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε τιμές κόστους, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Welcome Stores Αλεξιάδης. Μάθε όλες τις προσφορές που υπάρχουν για αυτήν την εβδομάδα. Laptop Dell 15,6 inch οθόνη και επεξεργαστή. Ρε φίλε, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Πες τα εσύ, τα ξέρεις εσύ αυτά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι είναι. Welcome Store Αλεξιάδης, έτσι. Ναι. Dell 15 οθόνη, 15,6, ψηλό μεγάλη οθόνη. Επεξεργαστή Intel N4000, ναι. Δεν το έχω αυτό σίγουρα, από 379 στα 299. Και δωράκια σήμερα το ποντίκι. Σούπερ είναι το σκηνικό. Ναι, πες μου λίγο τώρα. Αυτό το λάπτοπ είναι μεγάλο τώρα. Έτσι πως το. 15 οθόνη, ρε, ναι. Δεν ξέρω, αυτό σου λέω. Σαν το δικό. Σαν τη δική σου. Όχι, εγώ θέλω πιο μικρό. Α, οκ. Okay. Κοίταξε, η 15 είναι, ρε παιδί μου, η νορμάλ οθόνη του λάπτοπ, η πιο συνηθισμένη. Η δικιά μου, α πούμε. Ναι. Εγώ θέλω στο δικό σου. Εκείνο δεν είναι λάπτοπ. Είναι 13. Παρακαλώ. Στο σαμπελόκι που είναι Φιλιππούπολεος. 57. Ναι, και είμαι σε φάση αλλαγή τώρα, να ξέρει για το δικό μου. Βέβαια, θέλω να το κάνω και εγώ MacBook, το δικό το επόμενο. Πρέπει να περάσει λίγο αυτό ο καιρό. Α, περάσει λίγο αυτό ο καιρό και θα το βρούμε στην πορεία. Θα υπάρξει σε κάποια φάση το Welcome στο Αλεξιάδη ή κάτι, κάποια τέτοια προσφορά? Δεν θα υπάρξει. Να ρωτήσουμε το φίλο μου τον Αλεξιάδη αν σπρώχνει, ρε παιδί μου, καμιά 128 δόσει. 120 δόσει το κάνουμε κι εμεί όπω είναι στο δημόσιο. Δεν μπορώ εγώ δόσει. Με αγχώνουν πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πληρώνω ένα χρόνο το λάπτοπ και αν πάθει κάτι θα κάνω εγώ στο χρόνο. Θα δεν το πληρώνω και θα το φτιάξει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Με τίποτα. Δεν μπορώ τι πολλέ δόσει. Αυτά είναι για άλλου. Μακριά από εδώ. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είστε τσίχλες από σούπερ μάρκετ, παίρνετε ή είστε τίποτα τρίτο-δεύτερες? Μπήκα, πέρασα, μπήκα να φάρω τσίχλες, πήρε και αυτό. Τα περίπτερα θα κατακλείσουν, ρε, σήμερα παίρνεις τσίχλες και τσίχλες από το σούπερ μάρκετ. Και πήρα από το σχημένο τσίχλες και θα ξαναπάρω σήμερα από το περίπτερο. Άστο, δεν μας ήθελε. Λοιπόν. Ποιο έβλεπε αυτόν τον υπολογιστή, κοίτα τι έκανε η φώτα απάντηση του Νότα από τον Ιωάννη στην Ιωάννη Τούνη. Εσύ το βράδυ, εννοείται. Στο βράδυ, γιατί δεν κατάλαβα. Λέω κι εγώ, ρε. Τι απάντησε ο Νότα? Δεν απάντησε ο Νόντας, απάντησε η Ιωάννα, γιατί σύμφωνα με αυτά που έλεγε τέλος πάντων ο Νόντας, δεν θυμάμαι, τα έχω χάσει λίγο. Ναι. Έβαλε μια φωτογραφία πάντως η Ιωάννα από τον Παλί που είχαν πάει μαζί. Ναι. Από τον Παλί που είχαν πάει μαζί. Και στη φωτογραφία η Ιωάννα έχει τουρλώσει ένα σημείο του κορμιού, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Χθες αυτό το πράγμα εγώ στην εκπομπή τη βραδινή που είναι πιο χαλαρή, λίγο ρε παιδί μου το σχολίασα σκοπτικά με αφορμή την παρουσία του Άρη. Ήξερα θα είναι και κάποιοι άλλοι, ας πούμε. Ναι. Σε τι χρησιμεύει αυτή η παρουσία στην έκθεση, παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Δηλαδή, πέρα από το κομμάτι, ξέρει, άντε, είμαστε εκεί. Και τι 7 η ώρα. Δεν είναι ταλαιπωρία κάθε χρόνο. Τι 7 η ώρα, δηλαδή. Μίσης Γιαννούλης Ζίβκοβιτς και Σφιντέρσκι, φίλοι του ΠΑΟΚ, όσοι θα βρεθείτε σήμερα στην έκθεση. Στις 7 η ώρα θα είναι στο περίπτερο που έχει ο ΠΑΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φωτογραφίες, αυτόγραφα και όλα αυτά, έτσι. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Οπότε, είτε όσοι είστε στην έκθεση, είτε όσοι θέλετε να πάτε γι' αυτό, ο Μίσιτς, ο Γιαννούλης, ο Ζίβκοβιτς και ο Σφιντέρσκις 7 η ώρα θα βρεθούν στο περίπτωτο του ΠΑΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής. Κομματάρα έχεις βάλει τώρα. Πού το βρήκες, σκύλε?
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μέχρι τις 2 πάω 24. Θες να πάμε στο μπάσκετ τώρα εσύ δηλαδή? Μα δεν έχω θέμα. Συζητήθηκαν χθες. Δεν έχω θέμα. Καταρχάς ακούστηκαν όλα όσα συζητήθηκαν χθες. Ναι, δεν τα ακούσαμε πάρα πολύ καλά. Καλό αυτό. Εντάξει, ήταν μια διαδικασία πρωτότυπη θα την πω. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που το βλέπουμε τελευταία χρόνια. Ένας απολογισμός που κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να μην είχε τόσο μεγάλη σημασία, αλλά οκ, okay, ήταν ένα δύσκολο διάστημα το οποίο πέρασε αυτό το προηγούμενο για την ΚΑΕ που γίνανε πάρα πολλά. Έτσι, τα έχουμε μεταφέρει και μέσα στον ΠΑΟΚ 24 και από εδώ από το Λίμπερο. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή δεν έχει κάποιο μπαν. Έχει κάνει ομάδα και σήμερα θα παίξει το πρώτο του φιλικό. Είναι πράγματα τα οποία ούτε ένα μήνα πριν, δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα πριν, φαινόταν πολύ δύσκολο να μην γίνουν. Ναι. Δηλαδή, αν γυρίσουμε στις 11 Αυγούστου, ένα μήνα πριν, ο ΠΑΟΚ δεν είχε τίποτα. Ήταν εντελώς στα σκοτάδια όσον αφορά την ομάδα που θα κάνει, τι θα κάνει με φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτητες και όλα αυτά. Και πλέον, εκτός ότι έχει κάνει ένα ρόστερ, καλό, κακό, αυτό θα φανεί στην πορεία της σεζόν, οκ. Okay. Είναι φορολογικά ενήμερος, έτσι, με τη βοήθεια της συγκεκριμένη που έχουμε πει πολλές φορές. Έστειλε φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ο οποίος φάκελος είναι πλήρης, σύμφωνα με όσα λένε οι άνθρωποι του. Οπότε και αυτό είναι κάτι που δεν ήταν δεδομένο πριν λίγο καιρό. Και γενικότερα μέχρι στιγμής έχει τρέξει διάφορα πράγματα για να μην απειλείται από μπαν, από προσφυγές και από όλα αυτά. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από εκείνη τη συνάντηση στις 19 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά ήτανε, Δευτέρα βράδυ, στα γραφεία του ΑΣ, από εκείνο το σημείο και μετά, ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει τώρα και να έχει ομάδα και να λειτουργεί κάπως η εταιρεία και να προσπαθεί να πάει στο επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι, όπως εξήγησε και χθες ο Χρήστος Καραμπέρης, δεν είναι εύκολο, παιδιά, είναι δύσκολο. Έτσι. Και η παραδοχή ότι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πηγαίνει μήνα-μήνα, ναι, δείχνει και το πώς είναι η κατάσταση. Το λέω αυτό γιατί το έχουμε πει πολλές φορές και από εδώ στις συνομιλίες μας, ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ με την κινητοποίηση κάποιων ανθρώπων της οικογένειας, με κάποιες ψυχολογίες λίγο από τα διαρκείας, κινήθηκε, δεν σημαίνει ότι έλυσε τα θέματα του. Ναι. Έτσι. Ναι. Και επίσης, δεν βλέπω τον τρόπο του πώς να βγει η χρονιά αν δεν υπάρχει η βοήθεια από το γνωστό κανάλι. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπάρχουν κοντά στα 1000 εισιτήρια διαρκείας είναι σημαντικό. Mm-hmm. Δεν φτάνει όμως. Έτσι. Ναι. Το γεγονός ότι μέσα από τα διαρκείας, μέσα από... υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση στον κόσμο, ρε παιδί μου. Υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για να βοηθήσουν περισσότεροι. Είναι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό. Ναι. Έτσι. Και ναι, μεν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από την οικογένεια Σαββίδη και είναι ξεκάθαρο αυτό ότι δεν μπορεί να τα περιμένει όλα, αλλά δεν είναι σε φάση τέτοια που να μπορεί να κινηθεί μόνος του. Χρειάζεται συγκεκριμένη βοήθεια για να βγει αυτή η χρονιά. Η οποία χρονιά, όπως μας είπε και ο κ. Καραμπέρης χθες, αν ο ΠΑΟΚ είχε να μπάζει κοντά στα 500 χιλιάρικα, που τόσο είναι, η χρονιά περίπου βγαίνει στο επί 3, δηλαδή στο 1,5. Ναι. Λείπει ένα ποσό σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Λείπει ένα ποσό μεγάλο για να γίνει αυτό το πράγμα. Το οποίο, οκ, okay, μπορεί να καλυφθεί με μια. Να καλύπτεται, μάλλον, όχι να καλυφθεί, με μια χορηγία στα φανέλα, αλλά είμαστε 11 Σεπτεμβρίου. Το να βρεις χορηγία στη φανέλα 11 Σεπτεμβρίου από εταιρείες που οι περισσότερες έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους για τη σεζόν, δεν είναι εύκολο. Ναι. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Και επίσης το να. Πολύ ωραία λέμε το να τρέξεις για τις χορηγίες, να βρεις έσοδα και όλα αυτά, αλλά πατάς ένα κουμπί και γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει μια διαδικασία που πρέπει να τρέξει και επειδή ο ΠΑΟΚ γενικότερα έχασε όλο το καλοκαίρι, πρέπει να κάνει πολλά πράγματα για να έχει μια κανονικότητα. Το ότι την είχε για ένα μήνα την κανονικότητα ήταν σημαντικό. Ναι. Και κατάφερε και να κάνει ομάδα και να μην έχει θέματα με προσφυγές
και να λειτουργεί. Εντάξει, θα ξεφτύξει τώρα όμως πολύ κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή από εκεί που είμαστε στο Motorhead και στα τέτοια τώρα, δηλαδή μου έχει βάλει Unforgettable. Λέει ότι εσύ τη τα ζήτησε. Και είναι και κομματάρα το μέση. Ναι, γιατί ρε παιδιά γίνεται αυτό, τι γίνεται. Εσύ το πλοίο σου λέει έρχεται, έχει κάνει από εκεί. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Ναι. Οπότε η κατάσταση που καταλαβαίνουμε είναι. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη. Έτσι. Ναι, αλλά είναι σημαντικό. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν, επειδή έχει ένα μπάτζετ τέτοιο, με λίγο καθυστέρηση η δουλειά του θα γίνεται. Ναι. Στο κομμάτι των πληρωμών. Γιατί δεν είναι άλλο να πληρώνει, λέω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, να έχει να πληρώσει 5 ευρώ το μήνα και είναι άλλο να έχει να πληρώσει 2. Ναι, σίγουρα. Πιο εύκολα βρίσκονται τα 2. Φυσικά. Έτσι. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι. Θα βγει. Με λίγο καθυστέρηση, με όλα αυτά. Δεν νομίζω να φτάσουμε στο περσινό επίπεδο. Ναι. Που από ένα σημείο και μετά χάθηκε μπάλα τελώς. Ξέφυγε, ναι. Και γίνονται κινήσεις για αυτό το πράγμα να μην ξανασυμβεί. Αλλά είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν ώστε η ομάδα να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο κανονικά. Ναι. Σε αυτό που είπε ο Χρήστος Καραμπέζης χθες, έχει δίκιο. Στο ότι έχει περάσει χειρότερη ομάδα. Όντως έχει περάσει χειρότερα. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει πράγματα να κάνει τα οποία είναι δύσκολα. Δηλαδή τώρα ο μήνας που βγαίνει. Δηλαδή, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τις κινήσεις για να μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο σε βοηθάει αυτή η ρύθμιση. Δηλαδή, το να έχεις να πληρώνεις ένα μικρό ποσό το μήνα, σε βοηθάει. Το θέμα είναι να το έχεις αυτό το ποσό να το πληρώνεις πρώτον. Και δεύτερον, για να μπεις, πρέπει να δώσεις και ένα ποσό προκαταβολή, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη δόση του μήνα που έχεις να δίνεις. Και νομίζω και για να μείνεις πρέπει να είσαι συνεπής. Ακριβώς. Αυτά είναι χρήματα τα οποία. Πρέπει να δίνονται κάθε μήνα μαζί με μια κανονικότητα στην ομάδα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις χρήματα για να τα κάνεις. Πρέπει να έχεις έσοδα. Ναι. Έτσι. Και νομίζω ότι, okay, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κρέμεται και να τα περιμένει όλα από την οικογένεια Σαββίδη. Συμφωνώ 100%. Και σε αυτό το διάστημα κινήθηκε και με τη βοήθεια της οικογένειας Σαββίδη, αλλά κυρίως με την βοήθεια του κυρίου Αμυρίδη και. Μέσα από δικούς του πόρους, τέλος πάντων, να το πω έτσι, για να φτάσει αυτό το ποσό που ο κ. Καραμπέζης θες τα 225 χιλιάρια που μαζεύτηκαν και τα 219 έφυγαν. Mm-hmm. Να δείτε το ταμείο έχει 6 χιλιάρια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, ναι. Έτσι. Αλλά ό,τι και να κάνει από την αγορά ο ΠΑΟΚ, ακόμα και παπάδες να κάνει, που το θεωρώ λίγο δύσκολο, το συγκεκριμένο κανάλι βοήθειας πρέπει να είναι ανοιχτό. Για να μπορεί να μην έχει τα θέματα που είχε πέρσι και να λειτουργεί. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο προφανώς και απασχολεί πολύ και υπάρχει το αγωνιστικό το οποίο εντάξει, από σήμερα θα αρχίσει να απασχολεί λίγο παραπάνω και με τα φιλικά που ξεκινάνε. Αν και το σημερινό παιχνίδι, λογικά και αυτό με τη Λεύσκη θα είναι κλειστά. Σίγουρα το σημερινό είναι κλειστό και κλεισμένο το θυρών και για τους δημοσιογράφους δηλαδή. Νομίζω ότι και αυτό με τη Λεύσκη θα είναι έτσι και μετά στα Μαυροσκούφια θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Μειονικό και Πανιόνια, θυμάμαι καλά. Πότε ξεκινάνε? Από την ομάδα. Σάββατο. Να. Οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι λοιπόν που έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Που σιγά σιγά θα έχουμε μια εικόνα. Αλλά είναι τόσα τα γύρω-γύρω της εταιρείας τέλος πάντων που μέχρι να ξεκινήσουν τουλάχιστον τα παιχνίδια, τα επίσημα, νομίζω ότι αυτά απασχολούν λίγο παραπάνω. Το καλό είναι ότι όλοι όσοι έχουν εμπλακεί στην διοίκηση, την καινούργια, έχουν επίγνωση της κατάστασης. Και ξέρουν ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα για να εξασφαλιστεί μια κανονικότητα. Έτσι. Υπάρχουν και καινούργια πρόσωπα σε αυτό. Το έχουμε κάνει εδώ πέρα. Χαίρεις Κορδάτη κάναμε την εκπομπή. Ναι. Μιλάει ο Ουγγαρέζος και ο Καβατζίκης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν είναι όπως ήταν πριν ένα μήνα. Okay. Έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά σε αυτό το κομμάτι, αλλά μένουν πολλά ακόμα για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει ότι βγαίνει η χρονιά και ασχολείται καθαρά με το αγωνιστικό και το επόμενο παιχνίδι και όλα αυτά. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Σήμερα το πρωί υπήρχε ένα θεματάκι με το σύστημα εκεί των διαρκείας, αλλά το θέμα λύθηκε. Λίγο το πρωί υπήρχε μια μικρή ταλαιπωρία για όσους τέλος πάντων. Θέλω να πάρουν το διαρκέ του, αλλά το θέμα έχει λυθεί. Δεν υφίσταται. Και πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
κρατάμε αυτό που είπε και ο κύριος Χαραμπέτζης, το μήνα-μήνα. Έτσι είναι η κατάσταση. Είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι. Επικοινωνήθηκε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πλέον και ο τελευταίος φίλαθλος δεν μπορεί να μην το έχει καταλάβει. Ναι, όσοι ασχολούνται με τον μπάσκετ νομίζω το έχουν καταλάβει. Δεν μπορείς δηλαδή να περιμένεις όλα από τον Ιβάν Σαββίδη, το είπαν ξεκάθαρα. Ναι. Μα όχι, για οι κινήσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα στην ΚΑΕ είναι χωρίς τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Πλην εκείνης της βοήθειας που ήταν σημαντική για να μπορεί να λειτουργεί. Λίγο, ναι. Έτσι, που με εκείνα τα χρήματα καλύφθηκαν κάποιες οφειλές προς το δημόσιο στο ΠΑΟΚ να είναι ενήμερος. Από εκεί και πέρα, το άλλο το ποσό όλο που έχει μαζευτεί για τη λειτουργία της ομάδας, για να καλυφθούν κάποια χρήματα σε παλιές οφειλές, για να υπάρχουν κάποιες προκαταβολές για παίχτες και όλα αυτά, είναι από τον κύριο Αμυρίδη και από κάποιες άλλες κινήσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε και το αγωνιστικό. Ελπίζω να το κάνουμε και να γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι τόσο καλά το γύρω-γύρω, ναι, ή να είναι το γύρω-γύρω καλά, για να ασχολούμαστε καθαρά με το αγωνιστικό. Με το αν κολλάει ο Λιούις, ξέρω εγώ, με τον Σμιθ, με το αν ο Νόουλς μπορεί να ανταποκριθεί και όλα αυτά. Ναι, αλλά αυτά από τη φάση που καταλαβαίνετε είναι δευτερεύοντα. Έτσι. Και επίσης μπορεί το ένα να έχει ρόλο με το άλλο, γιατί αν η ομάδα καταφέρει να είναι σε ένα καλό επίπεδο, μπορεί να κεντρήσει και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Όσον αφορά διαρκεία, όσον αφορά παρουσία στο γήπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί, παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήμα, στον ΠΑΟΚ το θέλουν. Μπορεί να είναι 10 ευρώ ένα εισιτήριο σε ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτή τη ακόμα φορά. Ακόμα και αυτό το χρειάζονται. Φέτος ειδικά έχει διπλή σημασία το να πάσεις με το διαρκεία. Γιατί δίνεις και στην ομάδα την εντύπωση ότι εγώ είμαι εδώ. Σε στηρίζω φέτος. Ναι. Ναι. Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά που βγήκαν άνθρωποι μπροστά από την οικογένεια, είμαι και εγώ εδώ μαζί σου. Ναι. Πέρα το οικονομικό δηλαδή. Και για μένα σου λέω, όταν μιλάμε για. Όταν γίνεται κουβέντα επίσημα για ουσιαστικά ότι ο ΠΑΟΚ πάει μήνα-μήνα, αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της κατάστασης. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να σχεδιάσει τη σεζόν του. Ναι. Όταν πηγαίνει μήνα-μήνα. Έτσι, δεν μπορεί να σχεδιάσει. Τον ενδιαφέρει η επιβίωση ουσιαστικά κάθε μέρα. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα το φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, τότε θα μπορούμε να ασχολούμαστε 100% με το αγωνιστικό. Έτσι, και να λέμε ότι. Α, γιατί έβαλε αυτόν τον Φλεβαράκη, δεν έβαλε έναν άλλον και όλα αυτά. Έτσι. Θα το δούμε. Δεν λέω ότι η κατάσταση είναι μαύρη. Δεν είναι. Αλλά είναι πολύ απαιτητική. Και χρειάζεται εγρήγορση από όλους, χρειάζονται κινήσεις από όλους, χρειάζονται να βρεθούν έσοδα, χρειάζεται να υπάρχει για αυτή η ομπρέλα από πάνω από όλο το σύλλογο που είναι. Και μιλάω για την οικογένεια Σαββίδη, η οποία ομπρέλα έχει καλύψει πολλές φορές καταστάσεις. Και όλοι ξέρουν, όλοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι στο τέλος πάντα θα υπάρχει εκεί η οικογένεια η οποία θα στηρίζει, αλλά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πορεύεται μόνιμα με αυτό. Ναι, και μόνο με αυτό. Ναι, δεν μπορεί να πορεύεται μόνο με αυτό. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση δεδομένη χρονική στιγμή. Σε περαιτέρω σημεία από όσα συζητήθηκα χθες, έχει ενδιαφέρον η τοποθέτηση για το ΠΑΟΚ TV, αλλά και αυτό είναι κάτι μακρινό. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει η ΕΡΤ και την επόμενη σεζόν, από την οποία η ΕΡΤ το ΠΑΟΚ ουσιαστικά δεν παίρνει κάτι. Ναι. Δεν παίρνει κάτι γιατί το συγκεκριμένο ποσό είναι εκχωρημένο. Νομίζω όλο. Ναι, νομίζω ή σχεδόν όλο τέλος πάντων. Οπότε δεν μπορεί να υπολογιστεί ως έσοδο. Βέβαια, άμα είναι χωρημένο, σημαίνει ότι κάποιες περιπτώσεις τέλος πάντων που έχουν χωρημένο τηλεοπτικό δεν τις έχει στο κεφάλι σου. Αλλά στο όνομα ότι όταν μιλάμε για τηλεοπτικό από την ΕΡΤ, φανταστείτε ότι να βγει κανένα εκατομμύριο πρώτον, νομίζω είναι 220 χιλιάρια κάπου τόσο. Πρέπει να είναι 220 πέρσι και 250 φέτος. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και επίσης η ΕΡΤ δεν είναι ότι σου λέει 30 Οκτωβρίου πάρτα, δηλαδή οι ημερομηνίες είναι. Φίξ, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να είναι δυο δόσεις μέσα σε ζώνη σε κάποια φάση. Ναι. Έτσι. Την οποία δεν ενημερώνεσαι και πολύ εύκολα. Έτσι, γι' αυτό το αναφέρω. Το ΠΑΟΚ TV έχει ενδιαφέρον, σαν σκέψη, αλλά είναι κάτι μελετικά. Μακρινό. Ναι, είναι κάτι μακρινό. Και νομίζω είναι κάτι μακρινό, είναι μάλλον στη σκέψη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ναι. Ως περαιτέρω στήριξη, ως περαιτέρω τέλος πάντων όλοι μέσα από αυτή την πλατφόρμα να έχουν ωφέλη, αλλά.
Ναι, επειδή είναι τώρα και στο ξεκίνημα ακόμα, εντάξει, αυτά είναι θεωρητικά σε αυτή τη φάση. Ακριβώς. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν και πότε. Ναι. Οπότε ναι, περιμένουμε. Εξυπόθηκαν και άλλα πράγματα επιμέρους. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται να μείνουμε σε πιο έτσι, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ακούστηκαν. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε για το μήνα-μήνα, που για μένα δείχνει και τη σοβαρότητα της κατάστασης. Και ήταν αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι αναλύθηκε και το πώς, τι χρήματα μπήκανε και τι χρήματα τέλος πάντων έτσι δόθηκαν για τις υποχρεώσεις της ομάδας. Δεδομένη χρονική στιγμή, εντάξει, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια νορμάλ κατάσταση αν σκεφτούμε τι γινόταν πριν 25 μέρες. Ναι. Χθες υπήρχε ανακοίνωση του Χατζηνικόλα για το αγωνιστικό που ήταν αναμενόμενη. Mm-hmm. Αναμενόμενη στο λογική ότι ήταν ένα παιδί που ήρθε να συμμετέχει στις προπονήσεις με αυτή την προοπτική να παραμείνει. Λογικά το ρόστερ έκλεισε με την περίπτωση του Χατζηνικόλα. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να προκύψει και τίποτα άλλο από την ελληνική αγορά, αλλά μου φαίνεται αρκετά δύσκολο. Ναι. Γιατί από ξένο πάγο έχει κλείσει, έτσι. Έξι τώρα είναι. Έξι, ναι. Ο Νόουλς, ο Σμιθ, ο Λιούις, ο Εγκεκέζε, ο Ίγκινς και ο Μπέστ. Ο Σαρικόπουλος και ο Χατζηνικόλας, οι δύο Έλληνες που θα με μεταγραφεί. Ο Τσόχλας που έμεινε, ο Μαργαρίτης και ο Σχίζας. 11 παίχτες. Υπάρχει ο Καράσκο Καραμανόλης, θα δούμε και με αυτούς τι θα γίνει. Το ρόστερ τέλος πάντων είναι από πλευράς, έτσι, αριθμητικά να το πω έτσι, είναι κομπλέ. Και σιγά σιγά, σήμερα είναι το πρώτο φιλικό 5 ώρα με την Ελευθερούπολη, ομάδα που ανέβηκε στην Α2. Είναι κλειστό, δεν θα υπάρχει έτσι, να μπορούμε να ενημερώσουμε γι' αυτό. Ακολουθεί η Λουκόιλεύσκη που είναι πιο καλό φιλικό, είναι πιο δυνατό. Νομίζω ότι θα πέσει με το Ηρακλή αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στο Ιβανόφιο. Μετά τα Μαυροσκόφα και μετά το τουρνουά στην Βουλγαρία, που εκεί θα είναι τα τελευταία παιχνίδια πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ξεκινάει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Και 28, 29. Α, πλησιάζει σιγά σιγά. Ναι. Και Άρης ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, ναι. Εγώ στο μυαλό μου. Ο Άρης θέλει παίχτες, υποτίθεται, αλλά τα μπάντα τα έχει λύσει. Διαβάζουμε κάθε μέρα για ένα όνομα. Αλλά... σβήστηκαν, νομίζω. Πρώτα τελείωσε. Του μένει. Όχι, τα μπάντα παραμένουν 8. Πρέπει να λυθούν όλα. Αλλά. Λέρε, κάτι διάβασα πριν. Ναι. Okay. Μπορεί να σβήστηκαν 2, αλλά έχει κάποιες εκκρεμότητες που δεν φαίνεται τι έχει λύσει και συνεχίζει έτσι. Να βέβαια λίγο τι γίνεται και γύρω-γύρω, που είναι αρκετά σημαντικό. Ναι, 2 πρώτα μπαν. Από 8 πήγε στα 6 δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Mm-hmm. 6, Καλά τα πράγματα. Νομίζω έχει οι εκκρεμότητες που μένουν είναι του Καβαδά και δύο Αμερικανών. Νομίζω του Τζέγκινς είναι το πιο σημαντικό που τους αφήνει έτσι την κατάσταση και δεν μπορούν να το λύσουν. Αλλά λέγεται εδώ και καιρό θα το λύσουν. Υπάρχει, λέει, αισιοδοξία. Ναι. Μα εδώ και καιρό, εδώ και ένα μήνα. Λέγεται ότι λύνεται το θέμα, λύνεται το θέμα. Τώρα πέσανε δύο μπάνε. Όσο να είναι, μάλλον κάποιες κινήσεις έχουν γίνει. Ξέρω εγώ τι να πω. Ναι. Εντάξει. Ναι, γιατί ο Άρης δεν έχει επιλογή. Αν δεν τα λύσει, έχει πρόβλημα πολύ σημαντικό. Δεν έχει ποιος να παίξει. Ναι, αυτό δεν μπορεί να πάρει παίκτες. Ναι. Τέλος πάντων. Εκεί με τον Μποχωρίδη, τι έγινε τελικά. Μένει. Φεύγει. Μία και 28. Ναι. 11 Σεπτεμβρίου. Ναι. Μένει. Α. Τώρα. 1 και 28, 14 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω. Από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποσυρθεί από την υπόθεση, οπότε μάλλον ο Μποχωρίδης μένει. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Okay. Ναι, έχει λίγο θέμα με τις αποφάσεις. Ναι, το έχουμε καταλάβει. Okay. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πραγματικά, αν θέλετε την Κυριακή να περάσετε ωραία, να αξιοποιήσετε τη μέρα σας και να μάθετε κιόλας, πρέπει να πάτε στην έκθεση στο περίπτερο 8 στις 6.30. Το Σωματείο Κρεοπελών Θεσσαλονίκης έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο event για όλους σας. Είτε σας αρέσει η μαγειρική και γνωρίζετε, είτε όχι. Γιατί, ας πούμε, και εγώ λέω να πάω, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα μάθω πολλά. Θα μάθετε όλα τα μυστικά από τους ανθρώπους που κουβαλάνε χρόνια εμπειρίας και προφανώς είναι οι κατάλληλοι να τα μάθουν. Πρέπει να είστε όλοι εκεί. 6.30 στο περίπτερο 8. Στάθης Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Σερβετάς θα είναι στην παρουσίαση, Νίκο Μοσχοβίτη. Σίγουρα ξέρουν και όλα αυτοί από το καλό κρέας, ειδικά ο Στάθης σίγουρα θα ξέρει, μάλλον το τρώει λίγο παραπάνω. Εντάξει. Είναι πολύ ωραίο σκηνικό, παιδιά, τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι ωραία φάση και όσοι ασχολείστε λίγο παραπάνω με το φαγητό, λίγο το ψάχνετε παραπάνω, θα είναι πολύ ωραίο event. Και ακόμη και για εσάς που δεν ασχολείστε και τόσο, επίσης θα έχει.
θα είναι ωραίο το event για να μάθει κάποια πράγματα. Έκτος θάνατος από ηλεκτρονικό τσιγάρο, Νίκο. Στην Αμερική. Τι γίνεται. Βλέπω το σκηνικό με αυτόν τον ατζέντη εδώ πέρα. Μα είναι δυνατόν. Το ξέρει δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν... πιστεύω. Ναι. Γενικά εκεί στο Βέλγιο και στα Πέριξη γίνονται ωραία πραγματάκια. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε το τελευταίο διάστημα. Ναι, ναι. Εδώ και μερικούς μήνες για την ακρίβεια. Ναι, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Στο εξωτερικό βέβαια. Όχι πουθενά άλλου. Να, γι' αυτό που ρωτούσε πριν για τον Ποχορίδη, νομίζω ο Παναθηναϊκός πριν τον ανακοίνωσε. Παπαδάκι. Το μικρό τον το Παπαδάκι. Αν όχι, είναι τον ανακοινώσει πάνω για να γράφετε εδώ. Μάλλον ανακοινώνει το OK. Οπότε πρέπει να μείνει και ο Ποχορίδη στον Άρη. Προς το παρόν. Ναι. Τέσσερα. Τεστ. iPhone 11. Παρουσιάστηκε χθες. Μέψε, να ξέρεις. Ξεκινάνε, λέει, από τα 700 κάτι. $699. Ναι. Επειδή είμαι σε φάση ψηφιακής αναβάθμισης σιγά-σιγά. Ναι. Έχω ψηθεί και εγώ για iPhone, να ξέρεις. Εσύ. Ναι. Είναι λίγο σοκαριστικό αυτό, Νίκο, γιατί εγώ θυμάμαι πάντα που δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Ξέρεις, γιατί άμα μπλέξεις με κάτι τις συγκεκριμένες εταιρείες, θα καταλαβαίνεις ότι όντως αξίζει. Ρε, εγώ δεν άλλαξα κινητό και δεν μπόρεσα πάνω από ένα χρόνο και ξαναγύρισα. Είδες. Ναι, έτσι είναι. Παιδιά, συγκεκριμένη εταιρεία. Εντάξει, εμείς δεν κάνουμε, αλλά όπως να το κάνουμε. Απλά είναι λίγο ακριβή, ρε παιδί μου, γενικότερα. Βάλει φορμάνι. Σου πουλάει λίγο παραπάνω πράγματα τα οποία δεν αξίζουν τόσο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έλα, ρε, και άλλοι τρομερό γλέτη στο ίντερνετ για τα νέα iPhone, λέει εδώ. Ναι, στο σελίδα. Γιατί? Έχει τρεις κάμερες. Α, δεν το είδα αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, ξέρεις ότι θα μπορείς να βγάζεις. Όχι selfie, αλλά slowfie. Δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Χθες όταν παρακολούθησα, όταν μπήκα στο live. Να, αυτό είναι τρεις κάμερες. Γιατί τρεις κάμερες? Χθες όταν μπήκα στο live της παρουσίασης. Δεν μου αρέσει πολύ αυτό. Που εκείνη την ώρα είχε μέσα 1,5 εκατομμύριο κόσμο στο κανάλι στο YouTube. Λίγα πράγματα, ναι. Δεν είχα πετύχει τα iPhone, πέτυχα το iPad. Ναι. Τα iPhone τα είδα μετά να παίζουν. Fidget spinner, ρε φίλε, όντως, ναι. Έτσι δεν είναι πολύ όμορφο αυτό, βέβαια. Δεν μου αρέσει πολύ. Ναι, δεν ξέρω αν. Αχ, αυτό αλήθεια. Δεν ξέρεις τι και μηχανή. Ναι. Ναι, εντάξει. Αυτή η τρέλα με τις... έχει δύο κάμερες και τρεις κάμερες, τι είναι καινούριο. Δεν καταλαβαίνω τι σημασία έχει. Τι κερδίζουμε, ας πούμε. Κερδίζουμε κάτι. Δεν ξέρω. Όλες την ίδια ανάλυση δεν έχουν. Να σου πω, δεν ξέρω. Να σου πω. $699 θα βγει το. Δηλαδή ευρώ. Κάπου 600. Καλά, ρε. Αλλά είναι... λέει δεν έχει μεγάλη απόσταση από το προηγούμενο, ας πούμε, το συγκεκριμένο, σχεδόν ίδιο. Μα το προηγούμενο ήταν στο χιλιάρικο. Όχι. Το X. Ναι, όχι με το X, με το προηγούμενο μοντέλο, το 10. Ξέρω εγώ το τι είναι αυτό. 11, το έχω χάσει τα νούμερα. Αφού το 6 είναι το προηγούμενο και ήταν στο χιλιάρικο. Πώς γίνεται το 11 να είναι στα 600, δεν έχει νόημα. Γιατί ρίξανε τις τιμές. Γιατί υποτίθεται δεν έχει. Έχουν βγάλει άλλα. Τα έχω χάσει τα νούμερα. Έχουν βγάλει υποτίθεται άλλα μοντέλα τύπου X που είναι πιο ακριβά. Προ και τέτοια, δεν ξέρω πώς τα λένε. Ναι, σωστά, γιατί νομίζω είναι 3. Ναι. Να σου πω. Να, πώς το ακούσεις, ήταν iPhone 11, ορίστε. Λοιπόν, 699, ναι. Αυτό το XR 599, αυτό που πρέπει να είναι... Το 8 είναι, ναι. Ναι, okay. iPhone 11 Pro $999, πάντα έτσι, ναι. Και iPhone 11 Pro Max, $1099. Εντάξει, το $699, τίμιο είναι. Ναι, για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μια χαρά είναι. Ναι. Απλά να το προσέξεις λίγο στα μάτια σου και γενικότερα να μην σου χαλάνε πράγματα αυτά που έχει, δηλαδή φορτιστές και κάτι που σου κάνει. Είναι λίγο βρώμα η δουλειά. Ναι, εκεί έχεις φύξει μετά. Τριαντάριο. Λίγο παραπάνω. Και τα ακουστικά αυτά, τα AirPods είναι πολύ ακριβά, εσύ. Ναι. Τέλος πάντων. Οκ. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται, αγάπη, πριν έτσι κλείσουμε για σήμερα την εκπομπούλα. Την εκπομπούλα. Την εκπομπούλα. Αχ, Νίκο, γίνονται πάρα πολλά. Ναι. Τίποτα. Μια ησυχία υπάρχει. Τίποτα, εσύ. Η προετοιμασία της ομάδας πώς πηγαίνει ενώψη τρομή του, ποιοι επιστρέφουν σήμερα, γυρίσαν όλοι οι διεθνείς για τέτοια. Τώρα γυρνάνε σιγά σιγά. Νομίζω μέχρι ένα σημείο ήταν στον πάγκο. Δεν ήταν έπαιξε μετά, να σου πω την αλήθεια. 0-2 το σχόλιο σε κάποια φάση έγινε 2-2. Νομίζω 2-2 τελείωσε. Ναι. Δεν πας χωρίς εσύ, ρε φίλε. Γυρνάει εσύ, τι γυρνάει ο Μιχάλης. Δηλαδή τζάμπο το ταλαιπωρήσαμε το παιδί, πήγε εκεί πέρα Νιγηρία, γύρισε προπονήσεις, πήγαινε Ουκρανία και δεν ξέρω τι και δεν έπαιξε καθόλου. Δηλαδή να ρεύσει λίγο κι εσύ. Έπρεπε να γίνει όπως με τον Νίκασον. Να μείνει πίσω, να δουλέψει λίγο αυτήν την εβδομάδα, τις δύο εβδομάδες. Δηλαδή, έμ τον πήρε, έμ τον ταλαιπώρησε, βάλτε να παίξει το λίγο. Α, 11 λεπτά έπαιξε. Όχι, 20 λεπτά έπαιξε. Εντάξει, πάλι στο καλά. Φιλικό μπήκε αλλαγή. Πάλι καλά, δεν πήγε τζάμπα. Αύριο αναμένεται να επιστρέψει. Mm-hmm.
Ο Μιχάη και αυτός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις και η μικρή ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις. Οπότε επιστρέφουν σιγά σιγά. Λιμιός ασύστηθες. Ένα μηδέν έξι εθνική ελπίδων. Σε πολύ καλή κατάσταση ο Λιμιός. Μαζί με τον Χιανούλη, νομίζω είναι οι δύο που ξεχωρίζουν στο πρώτο διάστημα αυτό του σεζόν. Mm-hmm. Διαιτητές περιμένουμε το μεταξύ. Το τσεκάρο το πρωί ακόμα δεν έχει κάτι. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη. Τετάρτη, ναι. Είναι, πρέπει να βγουν. Σήμερα ή αύριο πιστεύω θα βγουν και οι διαιτητές, γιατί πλέον και αυτό έχει ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια. Και του βάρη διαιτητές έχουν ενδιαφέρον. Μη σου πω ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον διαιτητές στο βάρη. Από αυτή την αγωνιστική, από την επόμενη είναι που. Τελείω το βαν. Ναι, από αυτή είναι, ναι. Ναι. Okay, γιατί είχα διαβάσει ότι θα πάει μέχρι τρίτη αγωνιστική στο σκηνικό με το βαν έξω από τα γήπεδα. Όχι. Και μετά θα μεταφερθούν στο χώρο τέλος πάντων τον ειδικό εκεί πέρα στην ΕΠΟ, δεν ξέρω πού είναι. Χθες διάβασα τελείως αυτό. Στο control room. Από τρίτη αγωνιστική είναι κανονικά όπως όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί όλα εδώ γίνονται όπως όλη την Ευρώπη. Γιατί okay. Υπάρχει ανάπτυξη γενικότερα. Ναι. Και μια εναρμόνιση με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Από εναρμόνιση δεν θα πει τίποτα. Έτσι. Έχουμε γκώσει την εναρμόνιση. Ναι. Οπότε η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της. Περιμένουμε σε λιγάκι να δούμε τι προκύπτει από τη σημερινή προπόνηση. Στη μεσήμερα που ολοκληρώθηκε με διπλό. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι άλλο. Και περιμένουμε να δούμε στην κατάσταση είναι οι τρεις, ο Καντουρί, ο Αουγκούστο και ο Βαρέλα. Οι οποίοι στο λέγαμε και πριν ότι κάνει εντύπωση εσύ που ακόμα ταλαιπωρείται. Γιατί δεν ήταν εξής κάτι μήκο για το χτύπημα. Έχει χτύπησε άσχημα όμως εκεί. Πού στα πλευρά την έχει... Τον ναι, έχει κάπου τον πόνο. Μου κάνει εντύπωση γιατί... Κοίτα, από την αρχή ήταν το διάστημα αυτό. Δηλαδή τόσο ήταν. Ναι. Είναι τυχερός και αυτός όπως και ο Καντουρί και ο Βαρέλα που μεσολάβησε το διάστημα και ουσιαστικά το περνάνε έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν δεν... Απλά το Βαρέλα είναι ένα θέμα που το έχει ξαναπαρουσιάσει του Καντουρί επίσης. Ναι. Και του Αουγκούστο, ξέρετε, ήταν ρε παιδί μου. Σκληρό το χτύπημα, οκ. Okay, αλλά ήταν ένα, από ένα χτύπημα, ας πούμε, πας να το κάνει, κατάλαβες, γι' αυτό και δεν χτύπησε, ας πούμε, στο γόνατο ή στο... Ξέρω εγώ στο πόδι για να πεις ότι μπορεί να έχει κάτι σοβαρό και τότε έχει μείνει τόσο μέσα εκτός μου έχει κάνει εντύπωση. Νόμιζα ότι κάπου θα επιστρέψει τα κοντά. Κοίτα, αν δεν μπουν και σήμερα και οι τρεις, που δύσκολο να μπουν και οι τρεις, νομίζω ότι δεν θα υπολογίζονται και το Σάββατο. Ναι. Γιατί κανένα από τους τρεις δεν μπορείς να τον πιέσεις να πεις ότι θα μπει. Δεν νομίζω. Ατομικό μέχρι χθες και οι τρεις τους. Σε πιο υψηλούς ρυθμούς, αλλά. Μίσης εσύ τη δηλαδή. Εφόσον. Έχω στο μυαλό μου. Το ενδεχόμενο Pelican, να σου πω την αλήθεια. Χωρίς να έχει δοκιμαστεί ακόμα κάτι. Ναι, να πάει πιο πίσω. Χωρίς να έχει δοκιμαστεί αλήθεια είναι κάτι ακόμα. Σε... Το έχουμε δει ποτέ. Έχει δοκιμαστεί και στην προετοιμασία, νομίζω, σε κάποια φάση δοκιμάστηκε. Ναι. Μπορεί και να γίνει και αυτό. Δεν το αποκλείω 100%. Okay. Αλλά ναι, η λογική λέει ότι πάμε με Μίσιτς και City το Σάββατο στο Περιστέρι, γιατί αν είναι οι δύο εκτός, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Οπότε κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και πίσω ο Ίγκασον με Κρέσπο. Εντάξει, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ο Ίγκασον και με τον Πανιόνιο που έπαιξε. Όχι, μωρέ, εντάξει, κάτι. Έχει μία λύση τουλάχιστον. Ναι, ότι έχει μία λύση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Πα με δύο και άμα υπάρχει θέμα χτυπαξίλο, εκεί α πούμε πρέπει να κάνει αλχημία. Ναι. Οπότε εκεί έχει θέμα. Πίσω λες ότι είμαι πιο καλά με τον Ίγκασον και τον Κρέσπο. Που ο Βαρέλα έτσι κι αλλιώ στη σεζόν δεν την ξεκίνησε τόσο καλά. Αν και τον βλέπω να κάνει πολύ αυτοκριτική αυτό το διάστημα και νομίζω ότι ο Βαρέλα θα βγάλει αντίδραση από εδώ και πέρα. Θα το βρει. Και ας είναι καλά. Είναι σε καλή κατάσταση. Να μην έχει τραυματισμούς που μπορεί να. Είτε μικρούς. Γιατί και οι μικροί πολλές φορές σου χαλάνε ρυθμό και σε πάνε πίσω. Ρε, εσύ το Βαρέλα, άμα τον έβλεπες όπως έφυγε μετά τον Πανιόνιο, έλεγες ότι έχει πάθει κάτι σοβαρό. Μα δεν έχει ξαναπάθει το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ναι, νομίζω ναι. Απλά ήταν. Από ό,τι μας εξήγησε μετά και ο γιατρός, ήταν ο πόνος πολύ έντονος. Τη στιγμή. Ναι. Και δεν. Και αυτό το μάξαν και όλοι. Ναι, γιατί μ' αρέσει, δεν μπορούσε να μπει στο μάξι. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσε πραγματικά να σηκώσει το πόδι του για να μπει στα μάξι. Δεν μπορούσε να κάνει βήμα. Ναι. Εκεί ψιλοτρομάζει όταν το βλέπει αυτό. Mm-hmm. Αλλά τελικά απέφυγε τα χειρότερα Βαρέλα. Τώρα σιγά σιγά και αυτό θα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία ξεκινάει σε 10 λεπτά και το γήπεδο τη Ντογκουάν είναι μισοάδιο. Δεν θέλετε για να δείτε το κούμπο. Τον δίνατε πέμπτο φάουλ. Αν παίζει η εθνική ομάδα σήμερα με την Γαλλία, ξέρω εγώ, ή να παίζει μετά με την Αυστραλία, θα σου έλεγα πώς θα το δει. Χθες με τη Σερβία, τι έγινε εσύ. Καλά, με τα είπα. Πολύ καλά τα είπα. Σε αυτή τη χώρα τώρα που όλοι είναι Αργεντινοί. Πώς το βλέπεις, Τονίκα. Έβλεπα παντού που στα ρίσματα και Αργεντινοί. Την είδαμε όλοι και, την είδαμε και ναι. Στην πρώτη φάση. Γιατί έβλεπα χθες όλα ψυχάρες τέτοια, φωτογραφίες και αυτοί είναι και. Ναι. Λέω παιδιά. Γιατί άμα παίζαμε με την Αργεντινή και μας έπιανε ο καμπάτσο και μας έσπαιζε το ξύλο και σχόλα, θα ήταν οι αλήτες και τέτοια. Λέω παιδιά, Αργεντινή από μικρά παιδιά όλοι. Ναι, βέβαια. Τι συμβαίνει, δεν είναι γενική Σερβία, ρε παιδιά.
Η Σερβία δεν έχει προπονητή. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι ναι, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα όμως όλοι λέγανε έχω παίξει Σερβία και έχω παίξει Σερβία και θα πάρει Σερβία και δεν βλέπει κανέναν και τι ομάδα είναι αυτή. Κακό του κεφαλιού του. Κεφαλιού του. Γιατί μπορεί να έχει πολύ καλό ρόστερ, αλλά όταν φτάνει στα δύσκολα. Και η Σερβία έχει χάσει και την Ισπανία. Σε παιχνίδι που δεν έπαιξε κάποιο βαθμολογικό ρόλο, okay, αλλά ήταν λίγο δείγμα της κατάστασης. Και χθες η Αργεντίνη που είναι κολοποτσεμένα παιδάκια όλα, ναι, δεν είναι τίποτα πιτσιρίκια και έχουν και ποιότητα κάποιοι. 97 πάντως το κεφάλι, 97-87. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Τώρα εγώ είναι? Πιστεύω ότι η Αργεντινή ποιοτικά, ναι, δεν είναι σαν εμάς. Είναι χαμηλότερα. Αλλά στο κομμάτι νοοτροπίας και αποφασιστικότητας είναι 10 επίπεδα πάνω από εμάς. Ναι. Δηλαδή, αν η δική μας ομάδα αν είχε την νοοτροπία και την αποφασιστικότητα της Γερμανίας, της Αργεντινής, ναι, πιστεύω θα ήταν σβηστά στα ημιτελικά. Ναι. Καλά, ότι είχαν παίξει αρκετή πριν. Δηλαδή, το ο Καμπάτσο μπαίνει μέσα και δεν βλέπει κανέναν. Είναι ο Καμπάτσο. Δεν βλέπει κανέναν. Μπορεί να είναι 1,85, ωραία, να είναι πιο κοντός από όλους, αλλά η νοοτροπία του είναι ότι μπαίνω μέσα και θα σε φάω. Ναι, εμείς πετάμε απλά την μπάλα στη γωνία και κάνουμε την προσευχή μας όλοι. Αχ, εγώ να το σουτάρω. Γιατί αυτό... το σουτάρω εγώ, το σουτάρει ο Γιάννης. Απλά δεν μπορώ αυτό το τόσο ξαφνικά όλοι αγαπάμε την Αργεντινή και γενικά που συμβαίνει στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό. Γενικά η Αργεντινή έχει και στο ποδόσφαιρο έχει κόσμο που. Στο ποδόσφαιρο. Βέβαια. Ίσα-ίσα, ρε, στο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω. Δεν είναι... Έχουμε μια δυναμία στου Αργεντίνου γενικότερα, παιδί μου. Και εγώ του έχω μια μικρή δυναμία, να ξέρει. Όχι. Και εγώ του έχω. Εγώ έχω μεγάλη λατρεία στο Καμπάτσο γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι τώρα, από παλιά. Έχει κάνει ωραία κίνηση παλιά σε ένα παίχτη. Ναι. Αθηνικό, να θυμάσαι. Όχι. Έχει κάνει μια λαβή ρωμαϊκή πάλι. Δεν είχε σηκώσει έτσι, κοιτάξτε κάτω. Ναι. Μια φορά. Έχει αυτή τη διαχρονική λατρεία που λέγεται Λαπροβίτολα που τον έχουμε πετύχει παλιότερα στο πιο χαμηλό επίπεδο που ήταν. Θυμάμαι που είχε παίξει με Λαπροβίτολα όταν ήταν στη Λιλιά του Βοσρίτα. Eurocup. Που είναι επίση λατρεία. Εντάξει, ο Σκόλα είναι παίχτη που. Okay. Εμένα μου αρέσει η παλιά του ομάδα με τον Τζινόμπελ των Οσιών για αυτού. Που ήταν. Α, Τζινόμπελ και ο Μαδάρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και τώρα που έφυγε η παλιά φρουρά, κυρίως έχει μείνει μόνο Σκόλα, παραμένουν σε τέτοιο καλό επίπεδο και παίζουν και καλό μπάσκετ. Δεν είναι μόνο ότι φτάσανε εδώ που φτάσανε, έχουν παίξει και πολύ καλά. Τελειώνει και χθες στη Σερβία την κερδίσανε. Ναι. Γρήγορα. Ναι, ναι, σε 15 μέρες είναι το τουρνά. Και χθες στη Σερβία την κερδίσανε παίζοντας μπάσκετ. Δηλαδή. Δεν είναι ότι χαμήλωσαν πολύ το ρυθμό και ξέρω εγώ, το πήγανε στα νεύρα και στα χτυπήματα και σε όλα αυτά. Παίξανε ένα κανονικό μπάσκετ και την κερδίσανε. Να κάνουμε, παιδιά. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, παίζει όλο και προπονητής. Τι να κάνουμε. Και ο Τζόρτζεβιτς δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Και η Σερβία αποκλείστηκε, τι να κάνει. Και ο Ισπανός, ο οποίος. Εδώ με το Στρίγιο νομίζω τα λέγαμε μια φορά. Οι Ισπανοί, οι οποίοι μπορεί σε όλο το τουρνουά να μην έχουν παίξει κανένα τρομερό μπάσκετ. Τη Σερβία την κερδίσανε. Η Πολωνία χθες κάνανε αυτό που πρέπει να κάνουν και πήγαν στους τέσσερις. Απλά πράγματα. Και την Ιταλία κερδίσανε οι Ισπανοί. Η Αμερική τώρα με Γαλλία λέμε. Πιστεύω θα δούμε ντέρμπι εδώ τώρα 2 η ώρα. Ναι. Νομίζω το παιχνίδι θα είναι ντέρμπι. Έτσι πιστεύω γιατί οι Γάλλοι είναι καλοί. Καλά, ναι, και είπα πλέον δεν είναι όπως παλιά. Και μετά είναι Αυστραλία-Τσεχία στις 4. Υπάρχουν φαβορί τώρα σήμερα, έτσι. Τσεχία. Ναι. Όχι, Αυστραλία, ρε. Αυστραλία. Αυστραλία είναι το φοβόρη και η Αμερική. Αλλά πρέπει να το δείξουν. Νομίζω ότι η Αυστραλία θα την κάνει δουλειά τη. Okay. Ναι. Η Αμερική επίση πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα την κάνει δουλειά, αλλά νομίζω θα είναι δύσκολα. Με τους Γάλλους. Γιατί οι Γάλλοι έχουν κόσμο από NBA, ποιότητα, αθλητικότητα. Είναι καλή ομάδα. Η Γαλλία που και αυτή την είχαμε όλοι όταν ξεκινήσαμε το Αθηνακιά Γαλλία. Εντάξει, σε παρακαλώ. Εμείς έχουμε τον Γιάννη και όλα αυτά. Ωραία, ακούγονται όλα αυτά, παιδιά, αλλά. Μέσα στο γήπεδο το θέμα τι κάνεις. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι. Τι διαβάζεις εδώ? Για τους Κουρτόπουλο, ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής. Γιατί το αποκλείς να παραμείνει. Εγώ γενικά είμαι λίγο κόντρα σε όλο αυτό για τους Κουρτόπουλο. Το ότι όλα πέφτουν επάνω του. Και αυτός δεν είπε, παιδιά, ωραία, ρίξα. Να σου πω λίγο κάτι. Κάποιος τον έβαλε. Εγώ θα σου πω ότι αν για τους Κουρτόπουλο, αν τα βάλεις κάτω, το πώς ανέλαβε το τι είχε να κάνει, τα πήγε καλά. Ναι, εγώ βάζω και τα προκριματικά μέσα, δεν ασχολείται ναι, κανένας. Ναι, ναι, ναι. Το γεγονός ότι πήγαμε στο παγκόσμιο είναι δουλειά αυτού εδώ. Ναι. Παίζοντας 10 παιχνίδια προκριματικά ούτε με τον Γιάννη, ούτε με τον Καλάθι, ούτε με τον Σλούκα, ούτε με κανέναν. Έτσι. Ναι. Παίζοντας με τον Σαλούστρο, τον Κίκα, τον Μαργαρίτη, τον Αθηναίο και όλους αυτούς. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε πια να εκμεταλλευτούμε αυτή τη γενιά που έχουμε, τον Γιάννη, τον Σλούκα, τον Καλάθι, τον Κούμπο, τον Θανάση, ξέρω εγώ όλους αυτούς. Και εφόσον κάνουμε και μια νορμάλ ανανέωση, δηλαδή αν ο Πρίντεζης πει ότι ρε παιδιά, εγώ δεν την παλεύω να παίξω προ Ολυμπιακό του χρόνου,
και να παλέψω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ή ο Μπουρούση πει ότι σταματάω. Αν κάνουμε και μια νορμάλ ανανέωση, νομίζω ότι πρέπει και στο κομμάτι του προπονητή να ανέβουμε λίγο επίπεδο. Ναι. Χωρίς να προσταθεί τίποτα, έτσι. Αυτό. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ την ισοπαίδωση αυτό. Για τον Σκουρτόπουλο. Όχι, μα δεν χρειάζεται. Και το τι δουλειά έχει εκεί. Συγγνώμη, παιδιά. Δηλαδή, είναι σαν να μου λες εμένα ότι είμαι υπάλληλος εδώ, θα μου πει κάποιος ότι σε βάζω αυτή τη θέση και θα πω εγώ δεν μπορώ. Θα το κάνεις. Ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε. Και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να έκανε και παραπάνω από αυτά που μπορούσε. Έτσι. Απλά επειδή έχουμε μια συγκεκριμένη γενιά που όντως μπορεί να φτάσει. Πολύ ψηλά. Πιο μακριά, ρε παιδί μου, 16. Ναι. Για τα προημιτελικά που έλεγα εγώ. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό το πράγμα και πάμε σε ένα προπονητή που και εκεί είναι ένα θέμα, έτσι. Mm-hmm. Ποιος θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη ΙΟΚ. Επίσης, η ΙΟΚ πόσα λεφτά θα δίνει για να πάρει να κάνει τον προπονητή. Ναι. Γιατί διάφορα πράγματα. Να σου πω. Τέλος πιστεύω πάνω. Ότι δύσκολα θα πάρει να μείνει πάνω στο Σκουρτόπουλο. Δεν θα μου κάνει έκπληξη αν μείνει στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είναι δύσκολο. Λοιπόν, Νίκο, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε, λες, Είναι η τελευταία σου παρουσία πριν τις διακοπές μου. Ποιες διακοπές μου τώρα, και σιγά διακοπές αυτές. Τις μην διακοπές μου. Σιγά. Δεν πάει διακοπές κανένας Σεπτέμβριο, όλοι εδώ είμαστε. Στις υπάλληξες. Δεν βλέπεις τι γίνεται, είναι όλοι εδώ επιπομπός. Έτσι. Εμείς φτάσαμε στο τέλος, θα αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Επιστροφή αύριο στις 12:24 εδώ στον Λίμπερο 107,4. Καλή συνέχεια.